γραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα! Κάντε like! Πα-πα-πα-πα! Like, like! Πα-πα-πα-πα! Παρακαλώ! Κλειδωράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, Περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, Περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης, καλημέρα στο Μετρόπολης, καλημέρα στους ανθρώπους που ετοιμάζονται να γιορτάσουν τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, τη γιορτή της φαγοποτίας, να πούμε, της ινοποτίας και της κρεπάλης και τα λοιπά. Μια γιορτή την οποία μου φέρνει θλίψη. Γεια σου, γιατρέ. Καλημέρα. Γιατί μου φέρνει θλίψη, γιατρέ? Όχι μόνο σε εσένα, αλλά και σε άλλους. Σε πολλούς μάλλον. Κοίταζα κάτι λαμπάκια, να πούμε, στον δρόμο. Ναι. Κάτι σερσερίδες που βγάλαν στα μπαλκόνια, να πούμε, κάτι λαμπάκια. Τσαρ τσουρ τα λαμπάκια. Ναι. Δεν σ' αρέσει. Ναι, με σε ζαλούρα, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ούτε το Πάσχα θα αρέσει. Το Πάσχα είναι χειρότερο. Ακόμα χειρότερο. Το Πάσχα είναι χειρότερο. Άλλη φαγοποτία εκεί. Άλλη σαβουροφαγία εκεί πέρα. Τα καημένα τα αρνάκια τα σφάζουν, τα ρημάζουν από τα καημένα. Δεν είμαι βετσετσέρι που λέω κόκκινο. Βετσετσέρι, όπως το λένε. Αλλά αν μου λέγανε ότι δεν σκοτώνουμε τα ζωάκια, τρώνε χόρτα μόνο κτλ., δεν θα είχα πρόβλημα. Ναι. Θα πει το κοτόπουλο, το τρώει τα κερατά. Το τρώει. Ναι, γιατί άμα φάω μόνο χόρτα και τέτοια με τη δουλειά που κάνω τόσες ώρες και γυμναστικές, θα πέσω ξερός. Ναι. Τώρα αυτοί οι οποίοι είναι σε τσετσέρια, όπως το λένε,
Νομίζω ότι οι ρυθμοί του δεν είσαι του δικού μα. Είσαι γιατρό, Μπανιώτη μου, πώς να το εξηγήσει. Μπορώ εγώ να είμαι τσετσετσέριαν, πώς το λένε. Μπορείς, αν είναι ετοιμασμένο το φαγητό στο σπίτι, δηλαδή έχει ήδη. Θέλει μια προετοιμασία ειδική. Τι προετοιμασία, με το πιλάφι να πούμε και το χόρτο, μπορεί να σταθεί να πούμε. Έλεγε ο κόκκινο, πήγα πάει λέει απάνω, λέει, με το γέροντα να πούμε. Τρώγαμε, λέει, χόρτα κτλ. Λέω, σαν του τα έκανε τα χόρτα, λέω. Τι έκανε, λέω. Έβαζε, λέω, στο ψωμάκι. Πώς θα σταθεί, να του λέω. Δεν στέκεσαι να μου. Κι όμως η αλήθεια είναι ότι. Δηλαδή, εγώ απορώ με αυτού οι οποίοι λέει δεν τρώω κρέας. Ναι. Το έκανα κι εγώ. Λιποθύμησα, έπεσα ξερός. Έπεσα με το Κρήτη, αυτά κόντεψα να πεθάνω. Εγώ δύο φορές έπεσα. Δηλαδή, έκανα δραστηριότητα. Έκανα τη δραστηριότητα την έντονη, το στρες, όλα τρέξουμε αυτό κτλ. Κλείσει δουλειές, να φύγει γυμναστήρια, κόλπα, τρέχα, ξύπνα, πάνε, πλήρωσε. Και τι, μπορεί να τη βγάλει με πιλάφια και με. Πώς το λένε. Είναι δυνατόν. Ναι, εντάξει. Πες, αν είναι δυνατόν, αυτοί οι διατροφολόγοι και αυτοί που κάνουν τους ειδικούς να πούμε, πώς μπορεί ένας ο οποίος είναι full ρυθμούς από το πρωί μέχρι το βράδυ να φάει μόνο και να μην φάει κοτόπουλα, ας πούμε. Εντάξει, πρωτεΐνες μπορεί να πάρεις και από άλλα. Από τι παίρνεις πρωτεΐνες? Το ψάρι, θες να το φας. Τι να σε κάνει είναι το ψάρι. Να φας πολύ. Επίσης πρωτεΐνες υπάρχουν και φυτικές πρωτεΐνες. Δηλαδή και τα όσπρια έχουν πρωτεΐνες. Τι όσπρια? Και το τυρί έχει πρωτεΐνες, το γάλα έχει. Δηλαδή να φάμε ρεβίθια να πούμε με τυρί και να φάμε την άλλη μέρα φασόλια και τα λοιπά. Ναι. Και αρχίζουμε μετά τους πυροβολισμούς, τα καρόγια του Ναβαρόνε. Και έχουμε και έντερα ευαίσθητα. Ναι, σωστά. Δεν ξέρεις αυτό που λέει ο γαστρεντερολόγος, ευερέθηση στο έντερο. Ναι. Τι σημαίνει ευερέθηση στο έντερο? Είναι η λεγόμενη σπαστή κολίτιδα που ήταν παλιότερα. Πόσες φορές με έχεις κουράρει εμένα από ναι, τέτοια. Ναι, 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 από ναι. Τι ήταν αυτά? Αυτό είναι συνδυασμό συνήθως και διατροφικό το πρόβλημα και ψυχικό στρες. Και... ψυχικό στρες. Ναι, βέβαια, ναι. Σε χτυπάει εκεί. Ναι, ναι. Δηλαδή, και όλοι... συνήθως είναι αραιές ηλικίες. Και ύστερα λένε οι γιατροί ότι οι ασθένειες δεν είναι ψυχοσωματικές, να πούμε. Αρκετές είναι. Αρκετές. Ναι, ναι. Δεν είναι όλες. Όχι όλες. Δεν όλες. Υπάρχουν και ανατομικές βλάβες. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Τι ανατομικές βλάβες? Δηλαδή βγάζει ένα εκόλπωμα, ας πούμε. Κόλπωμα. Εκόλπωμα. Κόλπο, τι κόλπο? Εκόλπωμα. Έψιλον. Α, εκόλπωμα. Εκόλπωμα, ναι. Ναι. Τι αυτό, τι γίνει, γυναίκα? Το έντερο. Όχι, στο έντερο. Α, το εκόλπωμα στο έντερο. Τι ναι, και κάνει εκόλπωματίτιδα. Έχει, είναι προβάλλει κάτι μέσα στον. Α, προβάλλει. Στον αυλό του έντερου. Ο αυλό. Ναι, ναι, μάλιστα. Ναι. Εσύ τα ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Πρώτη φορά το έχω αυτό. Τι κάνει? Καλά, ώρα καλά. Πολύ σήμερα δουλειά. Πήγα στη τράπεζα να πούμε. Στη τράπεζα. Πήγα στη τράπεζα, παρκάρισα το Κόρντοβα να πούμε διπλό, εκεί στην Αλφα Μπανκ. Μπαίνω μέσα. Ήταν καμιά 70 τύποι και τα ταμεία ήταν 1,5. Ναι. Γιατί ήταν 1,5 τα ταμεία? Γιατί το ένα το ταμείο είχε αδειάσει τα λεφτά και πήγε ένας ο ταμείας να το βάλει λεφτά. Κάνε 20 λεπτό και έμεινε ένα ταμείο. Εφωνάζει ένας. Τι θα γίνει, βάλτε κανένα ταμείο, γιατί φωνάζετε, κυρίαρχε, το διευθυντή? Για βάζει ένα ταμείο. Λέει, δεν έχουμε, λέει. Και εμεί τι να κάνουμε? Άμα θέλετε, λέει, φυγέτε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, μου λέει, τι με είπε? Ρε φίλε, μου λέει, τι με είπε αυτό? Τι σου είπε, ρε ηλίθιε, του λέω. Του σου είπε ότι έχει μονοπωλιακή αυτή. Και ότι άμα γουστάρει, έλα για πελάτη. Άμα δεν γουστάρει, δεν έρθει για πελάτη. Επειδή φοράει γραβάντα και κουστούμι, πάει να πει ότι σε υπολογίζει, του λέω. Δηλαδή, λέει, τι με είπε? Δεν κατάλαβε, ρε ηλίθιε, του λέω, τι σε είπε? Τι είσαι, λέω, τι ομάδα είσαι? Δεν κατάλαβε, ρε ρακέντιτε, του λέω, τι ήρθες να κάνεις εδώ, του λέω. Ήρθα να πάρω, λέει, τι με είπε, 250 ευρώ, λέει, ήρθα να πάρω συσίτιο. 20. Ναι, 250 ευρώ συσίτιο. Τι συσίτιο, λέει, αυτό? Δεν το ξέρεις, λέει, μέρα. Όχι, δεν το ξέρω. Είναι ένα συσίτιο, λέει, που δίνει ο Τσίπρας, ο πρωθυπουργός μας, λέει, στο λαό του. Δεν το ξέρεις εσύ αυτό? Είναι αυτό το κοινωνικής αλληλεγγύης που λέει, ναι, και τα λοιπά. Το μέρισμα. Σαν... ναι. Μέρισμα. Ναι, ναι. Και έδωσε τους ανθρώπους 250 ευρώ. Φάνε τα φασόλια τους, τα ζαρζαβατικά τους κάθε, και όλα αυτά. Κάθε Χριστούγεννα. Να πάρει κανένα σαπούνι να πληθεί, να πούμε, ναι, να κάνει. Ναι, ναι. Κάθε Χριστούγεννα δίνει ο Τσίπρας κάτι. Ο άνθρωπος είναι καλός. Μπορεί να μην είναι χριστιανός, κομμουνιστής, άθεος. Ναι. Αλλά τα Χριστούγεννα είδες ότι μαλακώνει και η ψυχή του κομμουνιστού. Το Περιστέρι, ναι, το πετούσε όμως στα Θεοφάνεια. Ποιο Περιστέρι? Κάτι Περιστέρι πέταξε μια φορά. Τα καλά με τον Κλήρο. Τον κλήρο, ναι. Ο κλήρος είναι εξουσία. Ναι, αλλά έλεγε ότι, ναι, εγώ δεν πάω. Δεν πάει. Αυτά και ο Παπαντρέου έλεγε δεν πάει. Ναι. Και μόλις έπαθε το έμφραγμα, να πούμε. Δηλαδή, λένε τον έβαλε κάτω η άλλη χοντρή, να πούμε, τον έκανε τη ζωή. Το ρήμαξ του ρούβηξε το μεδούλι. Εύσουμε, εύσουμε. Χοντρή. Στα καλά τη. Ποια καλά τη? Το 86. Σου πω εγώ. Εγώ όταν ήμουν 18 χρονών, χοντρή την έβλεπα όταν ήταν 38 αυτή. Γιατί ήσουν εσύ 55 κιλά. Ναι. Ναι. Τώρα που είμαι εγώ 87 κιλά, πάλι χοντρή τη βλέπω. Γιατί αυτή είναι 120. 117. Έτσι.
Πάτε, σαν τον Παπαμιχαήλη που λέει τον Αυλονίτη. Σαν το χρέο σα. Κύριε Μανώλη λέει. Εσύ λέει, αντέχει τη γυναίκα σου λέει. Να τη δεν βλέπει λέει πάνω στα τραπέζια λέει. Να χορεύει. Εγώ λέει τη γυναίκα μου αντέχω λέει. Θα τη βλέπω να χορεύει πάνω. Το τραπέζι δεν ξέρω λέει αν θα αντέξει λέει. Γιατί αυτή είναι 120 κιλά. Τι ατάκε δεν είναι γυναίκα μου. Έτσι λοιπόν ο πρωθυπουργό μα, ο κομμουνιστή. Ναι. Φωνάζουν μια αριστερά. Ορίστε ο άνθρωπο. Ήρθε εκεί, ναι. 70 άτομα στη σειρά εμείς. Πάρτε κόσμο. Άλλος ήθελε να πληρώσει έφυγε, άλλος ήθελε να πληρώσει να πούμε τέλη κυκλοφορίας. Οι περισσότεροι όμως ήρθαν να πάρουν ποιο. Ήρθαν να πάρουν το επίδομα αλληλεγγύης το οποίο έδωσε ο πρωθυπουργός μας. 250. Και πρέπει να τα έχω καλά εγώ με τον πρωθυπουργό γιατί στη Θεσσαλονίκη ναι. Ο Τσίπρας μετράει γιατί είναι με τον ΠΑΟΚ. Μπορώ εγώ να πάω ραδιόφωνο τη Θεσσαλονίκη αθλητικό στις 2 χιλιόμετρα από το κέντρο. Του γηπέδου του πάω και εγώ να πάω κόντρα στο κύριο Τσίπρα να πούμε. Θα έρθει αύριο να υπογράψει και το 67% το λιμάνι που θα πάρει ο Ιβάν Σαββίδης τώρα. Έτσι διάβασα εχθές στο ρεπορτάζ. Έχασα κάτι? Όχι. Όχι. Δεν θα έρθει αύριο ο πρωθυπουργός να υπογράψει το 67% του ΟΛΘ? Γιατί όχι ρε φίλε, πως τι? Δεν ξέρω. Γιατί η τράπεζα δεν ήταν καλή στη Ρωσία? Εγκυητική δεν έδωσε? Δεν μπορούμε να πάρουμε από άλλη τράπεζα εγκυητική. Πρέπει να πάρουμε από άλλη τράπεζα. Χάλασε η δουλειά τώρα, εντάξει. Χάλασε. Βέβαια. Έρε να πάρει, ευχή να πάρει. Πάμε πίσω. Είχα ένα ξάδερφο να πούμε μακρινό. Παοξί με λέει, βρήκα λέει αυτό να χτυπήσω ένα. Πώς το λένε αυτά τα. Κηλικία να πούμε εκεί πέρα δίπλα σε αυτό. Ένας άλλος φίλος μου είχε σαν του Ιτσάδικο εκεί δίπλα. Άλλος ένας φίλος μου είχε ένα μαγαζί εκεί στα. Πώς το λένε αυτά τα. Πώς το λένε την περιοχή πάνω από το λιμάνι, ναι. Λαδάδικα να πούμε, στα Λαδάδικα. Α, σε λέει τώρα που θα ανοίξει το λιμάνι, λέει, θα έρθει λέει, τώρα ο Ιβάν, θα φέρει τα πλοιάρια να πούμε, θα φέρουν τα εμπορεύματα εδώ δεξιά και αριστερά. Οι λιμενικοί θα, Κινέζι, ναι. θα τρέχουν και τα Κινέζοι, Μινέζοι και τα λοιπά. Και δεν έγινε. Τίποτα. Τότε μπορώ να κατέβω στο κέντρο αύριο. Άμα ερχόταν ο Τσίπρας, δεν θα μπορούσα να κατέβω στο κέντρο. Ναι. Πρώτη Δευτέρα εκεί θα με έλεγε ο τροχονόμος τράβα επάνω. Γιατί κύριε τροχονόμος θα τον έλεγε τράβα επάνω? Γιατί εδώ θα περάσει ο πρωθυπουργός. Έτσι είναι. Θα έρθει ο κύριος Σαββίδης, θα έρθει ξέρω εγώ ο κύριος Γκαγκάτσης, ο Μάκης, θα έρθουν οι υπόλοιποι, μπαμπά, θα έρθει και ο άλλος. Ναι, θα πάει στο λιμάνι. Δεν θα γίνει. Όχι. Θα περιμένουμε. Προς το παρόν. Θα περιμένουμε. Ναι. Θα περιμένουμε. Με τον ΟΣΕ έγινε κάτι. Μια κομπίνα και ανακαλύφθηκε κάτι έγινε. Κομπίνα γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Όχι, σπάνια, αλλά εντάξει. Ποιος έγινε κομπίνα. Ναι, ναι. Δηλαδή. Κάτι πουλούσαν, δεν ξέρω. Γιάννη, τα έμαθες. Για πες μου. Ποιοι πουλούσαν, ρε Γιάννη? Κάνα κομπίνα. Έλληνες ήταν αυτοί που κάνανε κομπίνα. Ναι, από τους διευθυντάδες. Ψηλά και άλλα εταιρεία είχαν. Αυτό είναι φυσικό. Το DNA κάτι του Έλληνα. Ναι, ναι. Άμα δεν κάνει κομπίνα, ο Έλληνας ποιος θα κάνει. Σωστό. Τους πιάσανε. Ναι, ναι. Τους πιάσανε. Έρε να πάρει. Είναι υπό έλεγχο. Έχασε ομήρια 7 εκατομμύρια. Αυτό είναι κακούργημα, το ξέρεις. Κακούργημα είναι. Ναι, κατευθείαν μέσα. Άμα κάνεις κακούργημα, έλεγε ο Σταυρίδης ότι απαλλάσσεις. Έλεγε ο Σταυρίδης. Πλέον είναι κατευθείαν και δεν έχει αναστολή, μου φαίνεται. Τι έχει? Είναι κατευθείαν μέσα. Ναι, ναι, μπαίνεις ναι. μέσα. Κακούργημα. Άμα φας 7 εκατομμύρια, μπαίνεις μέσα. Θεωρείται κακούργημα. Δεν μπορείς να βρεις ένα γιατρό να σε βγάλει 70% το δώσει ένα 5.000 να πούμε. Δεν ξέρω. Πάντως μπαίνεις, δηλαδή δεν κάνεις έφεση να φύγεις και να. Άλλο λέω εγώ. Κάνεις τον πεθαμένο τον άλλο. Μετά βγεις σε 3 χρόνια, εντάξει. Εντάξει, είναι άμα φας 7 εκατομμύρια 3 χρόνια, θα βγεις τον ένα, κάνεις τον άρρωστο το μισό. Θα βρεις ένα γιατρό να του πεις, έλα εδώ ρε φίλε. Πονάει το στομάχι μου, πονάει το έντερό μου. Δεν θα βρεις ένα γιατρό, ρε γιατρέ. Όχι ότι εσείς είστε κακοί αυτοί και τα λοιπά. Από πού βγήκαμε? Θέλω να πω. Από μια ειδική μήτρα, όχι. Δεν μπορεί αυτός αυτό μετά. Θεσσαλονικιός Γιάννη, εδώ ο δικός μας ήταν ή από κάτω ήταν? Από κάτω. Κεντρικά. Ναι. Κεντρικά. Ναι. Θα κάνει ένα τηλέφωνο τον Βασίλη. Τον Παπαγεωργόπουλο, του πέρα, κύριε Βασίλη, τι κάνεις? Καλά, είμαι εντάξει, μια χαρά. Έχω αναπηρία μεγάλη, θα πει ο κύριος Βασίλης. Τι αναπηρία, έχει 70% αναπηρία. Δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι, δεν μπορώ να περπατήσω. Στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στον πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παπαγεωργόπουλο, ο οποίος είναι ανάπηρος. Τι να κάνουμε, αν ο άνθρωπος έχει αναπηρία 70%, τη βγάζει, δεν τη βγάζει. Θα το πει ρε παιδί μου, ποιο γιατρό είχε, ρε παιδάκι μου. Θα πει αυτός, έχω τον τάδε γιατρό. Μήπως μπορεί να εξετάσει και εμένα να πούμε. Τι έχεις εσύ? Τι έχω? 7 εκατομμύρια. Κατάλαβες? Τι έχω? Είμαι άρρωστος. Τι άρρωστος είσαι? Έχω 7 εκατομμύρια. Πολύ ωραία κύριε, περάστε από το γραφείο, περάστε από το ιατρείο. Θα τον εξετάσει. Εγώ πιστεύω θα τον βρει κουσούρι. Ναι. Θα του βρει κουσούρι. Δεν θα του βρει κουσούρι. Θα πάει στο δικαστήριο, θα πει ο δικαστής τι έχει γιατρέ με αυτός ο άνθρωπος. Θα πει ο γιατρός του Παπαγεωργόπουλο, ο άνθρωπος αυτός έφαγε 7 εκατομμύρια, αλλά είναι άρρωστος. Τι αρρώστια έχει? Τι έχει, τι αρρώστια έχει? Έχει 7 εκατομμύρια.
δεν ήξερε. Δεν ρώταγε. Έχει 7 εκατομμύρια ασθένεια. Σιγά, λένε στο λαό κακούργημα. 7 εκατομμύρια έφαγε. Εγώ έμαθα σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη γη που είχα έρθει να ζήσω μερικά χρόνια. Πέρασα τα 2/3 τη ζωή μου, τα 3/4. Ένα μικρό μέρος έχει μείνει ακόμα. Όσο πιο πολλά λεπτά κλέψεις, τόσο καλύτερο μέλος της κοινωνίας είσαι. Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμών φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμών πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ. Είσαι ωραίος. Ακούστε κάτι. Άμα να κλέψετε, κάντε χοντρή ζημιά. Άμα να κλέψετε ψηλά, θα την πατήσετε. Γιατί εγώ αυτό ξέρω. Τώρα αν αλλάξει αυτό τα επόμενα χρόνια και γυθεί η κάθαρση και τα λοιπά, εντάξει. Έτσι, ήμουν στο Πασόκ μια εποχή για να καταλάβεις. Έμπαινε σε τσιδάδι να τούλει σαν το Λιάνι τότε και μετά έβγαινε σε ένα σπάγκαλο, σε ένα πράγμα δηλαδή. Η βάσκια. Λοιπόν, αυτά που λες γιατρέ. 7 εκατομμύρια κλέψαν, καλή μπάζα είναι. Ναι. Εγώ νομίζω θα αθώθουν. Δεν ξέρω. Θα βρουν γιατρό καλό. Λες. Ή θα έχουν ασθένεια. Μπορεί να έχουν ήδη. Μπορεί να έχουν ήδη. Πολύποδες. Ε. Λέει γιατρέ μου με τον βελονισμό, τώρα θα μου τα πεις τώρα τα νέα σου, τι κάνεις, ναι, τι κάνεις. Ναι. Σε βλέπω όλη μέρα, τρέχεις να πούμε και τα λοιπά. Ναι, ναι. Ευτυχώς για εμάς, ευτυχώς. Τους άλλους, εντάξει, άλλα υπάρχουν. Έχει ο κόσμος προβλήματα να πούμε. Ναι. Να πούμε τα περαστικά μας στον Καρπετόπουλο. Το... Ναι. Ναι, έμαθα ότι είχε ένα σοβαρότατο θέμα υγείας. Εγώ θα του πω να μην τα παρατήσει. Γιατί το κάτι παρόμοιο, αν πάθαινα κι εγώ, θα συνέχιζα. Ναι, νέος είναι, κάτω από 50. Πιο μικρός από μένα, ένα χρόνο. Ναι, ναι. Νέος είναι. Νέος, δεν το λες. Γέρο δεν το λες, με σύλληξη. Ε, 48, 47, 48. Ε, και νέο δεν το λες. Με σύλληξη. Με σύλληξη. Λοιπόν, θα διαβάσουμε τα μηνύματα μετά το διάλειμμα. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Εντάξει, θα πούμε και άλλα θέματα. Θα πούμε και ποδοσφαιρικά, θα πούμε για τον Πάοξο Πλατάνη, θα πούμε για τον Άρη με τον Νόφι. Θα πούμε για την. Δεν έχει και πολλά μάτσα έτσι ντέρμπι στην Ευρώπη. Ένα, τη Ρεάλ έχει ένα ομοσπονδία κτλ. Με τον Ρόμβο εκεί θα παίξει ο Ζιντάν. Έχει ψηλοθέματα στο κομμάτι της Β' Εθνικής. Έχει Α' Εθνική Πάο Κάεκ Ολυμπιακό χέρι-χέρι μέχρι το τέλος. Ορίστε και. Διάλειμμα, μωρέ, εντάξει, και μισή. Με λέει ο Τσάκωνας μια μέρα. Είμαι μια μέρα με τον μπλέκαμε. Και παίζουμε μια ταινία στο θέατρο. Λέω, ναι, άκουρε. Πηγαίνουμε να παίξουμε, μου λέει ο Τσάκωνας. Ναι, λέω, και είμαστε εμείς και αυτός που έχει τον κηλικείο. Πάνε δηλαδή να παίξουν στο θέατρο και είναι ο Τσάκωνας, ο Μπλέκας, ο Θεός και πάνε και δεν έχει πάρει θεατής. Και είναι αυτός, λέει, μόνο στο κηλικείο. Και λέει ο Τσάκωνας, ρε Κώστα, πάμε να φύγουμε, του λέει. Και λέει ο Μπρέκας, όχι! Ο Τσάκωνας, όχι! Λέει τώρα, μιμείτε τώρα ο Τσάκωνας και ο Μπρέκας. Ένας Μπρέκας θα παίξει και γι' αυτό μόνο το κηλικείο. Και μας έφερε να παίξουνε. Ο φελός τους έφερε να παίξουνε και αυτός ήταν το κηλικείο, ήταν ο παδός του Ολυμπιακού και δεν γούσανε το χρόνο. Και λέει ο Μπρέκας, την παίρνει χαμπάρι ο Μπρέκας στη δουλειά στο δεύτερο διάλειμμα. Εγώ την εντύπωση ότι αυτό δεν μας παρακολουθεί. Πάμε να φύγουμε. Παραφύγουμε. Το Μπρέκα ρε το φελό να φύγει. Όχι. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Έχουμε δύο. Όχι. Ένας Μπρέκας.
Κάσε ρε τρελοκομείο ρε σκάσε. Τόσο φελό ήταν ο μπρέκας. Φύγαμε πάμε. Γεια σου φαλάκρα. Γιατρέ λέγε. Πες μου. Ρωτάνε εδώ οι ακροατές. Ναι. Καλημέρα γιατρέ, θα ήθελα να ρωτήσω η δυστονία. Τι είναι αυτό το πράγμα. Η δυστονία. Η δυστονία έχει να κάνει με το νευρομυικό. Μπορεί με τον βελονισμό να γίνει δουλειά. Μέχρι ένα σημείο αρκετά. Τι αλλά είναι η δυστονία ρε γιατρέ. Έχει να κάνει με κάποιους, ένα είδος σπασμούς ή κάποιες κινήσεις που είναι μη εκούσιες από τον οργανισμό. Τικ έχεις δηλαδή. Ναι, σαν τικ να το πω. Δηλαδή αυτό το τικ που γιοφούντας. Δεν είναι τίκ, είναι σαν ένα είδο κλόνου σπασμού. Μικρές κινήσεις. Αυτό που έχει ένα φίλο μα που κλείνει το μάτι εδώ, έτσι. Είναι τίκ, αυτό δυστονία αυτό, είναι αυτό. Αυτό είναι τίκ. Τίκ. Αυτό είναι τίκ. Το τίκ, τίκ είναι εντάξει. Τι. Εντάξει, είναι μια κίνηση ακούσει η οποία γίνεται συνέχεια. Ποιο προπονητή ομάδα τη Θεσσαλονίκη έχει τίκ. Τώρα. Τώρα. Έχει τίκ. Ποιο. Μόνο ο Λουτσέσκου. Ο Σπανό. Όταν ζορίζεται η Ιωάννη και τα λοιπά, τον πιάνει η κάμερα, κάνει κάτι περίεργα. Σαν το Φούντα. Δεν τις είδες τις κολόνες και κάνει εκεί αυτό το. Πετάει αυτό το. Από το λαιμό δίπλα αυτό το. Αυτό το κάνει, ναι. Έχει τικ. Και ο Σταυρίδης είχε τικ. Να αυτό εδώ, κοίτα. Κοίτα. Ναι. Αυτό. Είχε τικ. Κάνει κάτι. Είχε τικ. Ταινίες ναι. Δεν έκανε όμως. Έκανε, πώς δεν έκανε. Μα το παρατηρήσεις ναι. Λεπτομερώς, πώς δεν είχε. Ναι. Γιατρέ, με ποια εξέταση μπορεί να διαγνωστεί η ενδοκαρδίτσα. Ενδοκαρδίτιδα. Εκτός από την καλλιέργεια αίματος, ποια είναι η διαφορά της ποδόριας αντιβίωσης με τα κάποια, τι λέει. Άρα, η ενδοκαρδίτιδα, αν και δεν είμαι καρδιολόγος, νομίζω γίνεται και δυσοφάγιο υπερικό καρδιογράφημα μαζί με τις καλλιέργειες. Πεθαίνεις από αυτό. Είναι δυνητικά, μπορείς. Εντάξει, μπορεί. Εντάξει. Ναι. Πρέπει να αντιμετωπιστεί ο πυρετός και άλλα συμπτώματα που είναι. Και πυρετό αυτό δηλαδή. Βασικά το κύριο είναι ο πυρετός. Δηλαδή θα πας στο νοσοκομείο, σου άρεσε. Βέβαια. Είσαι σίγουρος. Θα πάρεις αντιβιωτικά, ναι. Θα, γίνεις θα σε δώσω αντιβιωτικά στο νοσοκομείο. Ναι, ναι. Θα βρούνε, θα έχουν. Θα έχουν. Σίγουρα θα έχουν. Πάντα. Σίγουρα έχουν. Βέβαια. Ναι. Μα εντάξει, καλά. Εγώ πάντως θα πήγαινα σε ιδιωτικό γιατρό. Εντάξει. Ναι, δεν θα πήγαινα στο νοσοκομείο, γιατί αν ήταν να σωθώ από το φάρμακο του νοσοκομείου, θα έλεγα ρε παιδί μου να πουλήσω τα παπούτσια μου, να πουλήσω το κουστούμι μου. Τι θέλετε, ρε παιδιά, να με σώσετε, να πούμε. Mm. Χωρίς κουστούμι και παπούτσια ζω, κατάλαβες. Να πάω στο νοσοκομείο, δεν ζω. Λοιπόν, ραπτό αναλογίστηκες ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και δεν θα έχει τη μαρμίτα ένθερμο ΠΑΟΞΥ. Χρειάζεσαι ενίσχυση στο πάνελ. Εάν εσύ μεταφράζεις τον ένθερμο ΠΑΟΞΥ με 15.000 ευρώ πρόστιμο κάθε τρίμηνο, να μου λείπει το βύσινο. Αρκετά αμάξια έχω φάει, να πούμε, στο ραδιοτηλεοπτικό. Αφού ένθερμοι ΠΑΟΞΥΔες δεν υπάρχουν γενικά στον ΠΑΟΚ. Κάτι γκόμενες, κάτι ένθερμοι που πλακώνονται μεταξύ τους στις κερκίδες, κάτι παλιοί παοξίδες που έχουν ισοφαγίτιδα, δεν έχει ένθερμους. Η τούμπα από το 18 λεπτό μέχρι το 45, τσιου τσιου λαου λαου με τον Παναθηναϊκό. Τι άσε βάλω εγώ τώρα, να βρω κανίβαλο παοξί 60 χρονών και αρχίζει εκεί πέρα να πλακώνεται και να κάνει. Κάθε εποχή έχει τα δικά της ήθη και έθιμα. Κάθε εποχή έχει τα δικά της θέλω. Δεν μπορώ εγώ τώρα, αν ο Παοξής έγινε βουτυράτος, αφράτος και τα λοιπά και έγινε του Facebook και του ίντερνετ, εγώ να δημιουργώ ας πούμε καρνίβαλους, να φέρω ξέρω εγώ τι, στραβοστόμη Παοξή, πρέπει να είναι πάνω από 45-50 χρονών. Τώρα γέρο άνθρωπο τώρα το φέρω εγώ στη μαρμίτα να πούμε. Δεν χρειάζομαι ένθερμο Παοξή. Στο τέλος σε καμιά 2-3 χρόνια θα μας πει φέρε καμιά γυναίκα Παοξού να κάνει εκπομπή και να δει το γέλιο της Αλεπούς. Αν θεωρώ ότι η Δόξα να είναι η δεύτερη ομάδα που θα βγει από τη Β', υπάρχει περίπτωση να αφήσουν δύο ομάδες από Βόρεια Ελλάδα να βγουν? Όχι, ρε, θα μας κυνηγήσουν πάλι. Θα μας στήσουν διαιτησίες και δεν θα αφήσουν τη Βόρεια Ελλάδα. Ποια Βόρεια Ελλάδα και Νότια Ελλάδα, ρε? Έχει λεφτά ο Μπύρος. Έχει. Έχει ο Κατσουράνης το ΣΥΡΙΖΑ. Τον έχει. Ο Άρης είναι μπροστά. Είναι. Θα παλέψει ο Άρης, η Δόξα Δράμας και η Παναχαϊκή. Τρεις θα βγουν δύο. Τώρα, αν Όφη κάνει διπλό αύριο στην Κλεάνθη Βικελίδης, εντάξει, δεν τον βλέπω τον Όφη. Τουλάχιστον δεν τον βλέπω. Πιο πολύ την Παναχαϊκή βλέπω και τη Δόξα Δράμας. Να παλέψουν τρεις. Αν και ο Δικόζης είπε μια αλήθεια, ο Δικόζης, στον Μπούζο εδώ πέρα προχθές, θα βγει λέει ο Άρης και θα παλέψουμε λέει εμείς, Παναχαϊκή και άλλοι κάνα δύο ομάδες, είπε επειδή ήταν ευγενικός ο Δικόζης. Έκανε και δημόσιες σχέσεις.
Α, και δεν είναι του τύπου του δικό, είναι λέει ο καρνίβαλος κι αυτός. Έτσι, μ' αρέσει ο προπονητής να καρνίβαλος. Πήγα τσακωθεί με τον. Τον έκανε κάτι ούστικες ερωτήσεις ο Μπούζος. Ο Βιγκόζης είναι το θυμικό του έτσι ισχυρό να πούμε. Άρχισε να θυμώνει. Δεν πήγα στο στούντιο να τους βάλω να μαλώσουν. Λέω άσου δεν πειράζει. Άρχισε, θα πάρουμε πάλι ακροματικότητα, θα μας δώσει ο Μπούζος. Καλά είναι. Θα εισπράξουμε πράγματα και θα πάμε στη συνέχεια. Θερμή παράκριση για θεϊκή μίμηση τσάκωνα. Την έβαλε ο Γιάννης ο Χιλιτίδης. Ένας πλέκας! Κωστή κάνε και το βράδυ ακόμα μια πολιτική εκπομπή όπως το μεσημέρι. Όπως χθες προχθές, όπως του Καμόρα και του Παπαζαφυρίου, για να αυτοκτονήσουμε ομαδικός. Εντάξει, θέλει να κάνουμε ομαδική αυτοκτονία. Δεν μου λες, η αυτοκτονία είναι μαγιά ή δειλία. Νομίζω εσύ πρέπει να είσαι δηλώσει για να αντιμετωπίσει τα πράγματα, τα προβλήματα, αλλά θέλει και θάρρος για να το δώσει τέλος. Είναι δειλία, παραλαμβάνω, ναι. Είναι δειλία ή μαγιά. Δειλία, επειδή δεν έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Ναι, αλλά... Πολύ θάρρος όμως για να θέσει τέλος. Άρα ζωή. Τι είναι. Κάπου στη μέση σου. Τι στη μέση. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Εγώ νομίζω είναι μαγιά. Ναι. Ναι. Δύσκολα λες. Ο τρόπος που θα πεθάνεις είναι συγκλονιστικός. Μαγιά για 18 εμένα... χρονών περνούσε από ένα μέρος. Ναι. Ήταν στο Ιπποκράτιο κοντά. Είχε εκεί ένα αυτό. Μια σκαλωσιά μεγάλη, δεν ξέρω αν την ξέρεις. Είχε ανέβει ένας απάνω και φώναζε: θα πέσω! Θα πέσω! Μαζεύτηκε ο κόσμος εκεί, πανηγυρτζίδες ξέρω εγώ κτλ. Γιατί μαζεύτηκαν? Για να τον δουν να πέφτει. Δεν τους έκανε τη χάρη όμως αυτός. Θα πέσω, μη τον φωνάζανε από κάτω. Φωνάξτε καλά την αστυνομία, μη. Λέω: θέλετε να τον κατεβάσω εγώ σε 3 λεπτά αυτόν. Πιτσιρικάς εγώ. Λέει, τι ρε παλικαράκι μου, λέει, πώς θα τον κατεβάσω τώρα, θα σε φτιάξω λόγο, πώς θα τον κάνω. Καταρχήν λέω, άμα ήθελε να πέσει, θα πέφτει. Δεν μαζεύε τον κόσμο από πάνω. Δεν έχει τάντερα να καραγκιώσει, του λέω, να πέσει. Δηλέ. Κι άμα σ' άκουγε. Μ' άκουγε από πάνω. Όχι, σ' άκουγε να το κάνει. Και τι με νοιάζει εμένα, εγώ θα πέφτα. Έχει τάντερα να πέσει, μόνο κότα, το φωνάζω. Ναι. Κοτάρα, δεν μπορεί να πέσει, του λέω. Είσαι κότα, λέω, γιατί δεν μπορεί να πέσει. Ωχ, σε φωνάζει, αλλά τι του λε και δεν αφήστε λεωκόλπο είναι, κατάλαβα. Θα σε σκίσω ρε μου λέει. Κάτι ευσέγγιση. Θα με κυνηγήσει. Είδες λέω πως κατέβηκε ο Φλόρος λέω. Κατάλαβες. Καπνός έχω μετά. Τον πιάσανε. Τον έσωσα. Ναι. Καπνός. Μια άλλη φορά στο πάρκο του Αϊθαράπη πάλι 16 χρονών. Τρέξτε λέει αυτοκτονεί κάποιος. Πάμε να δούμε έναν. Ήταν ένας γύπτος εκεί. Ήθελε επίδομα. Δεν του δίνανε. Και πήγε να κρεμαστεί με σκηνή. Τι σκηνή. Κάτι κλωστές ντεμισέ τη θυμάσαι. Του εσύ πας αυτοκτονίες τώρα, ρε κολόγιφτε τώρα με κλωστές πεταλούδα και τεμισέ. Σας δουλεύει ρε ο κολόγιφτος, λέω, θέλει προμήθεια, λέω. Τον έδειξε η γύφτης από το κονάκι, λέω, και... έτσι είναι τώρα, άμα θες να αυτοκτονίσεις τώρα. Άμα θες να αυτοκτονίσεις πρέπει να είσαι πολύ απελπισμένος. Η ευθανασία είναι αυτό που θα πεις, θέλει θάρρος. Η ευθανασία η οποία είσαι στο τέλος ζωής σου. Δεν θες να συνεχίσεις για κάποιο λόγο, δηλαδή πρόβλημα υγείας. Ο Βέλιος. Ο Βέλιος το έκανε. Ναι. Ο Βέλιος. Αλέξανδρος Βέλιος. Ναι. Ο Αλέξανδρος Βέλιος. Ναι. Αυτό νομίζω είναι θάρρος. Το άλλο έχει και δειλία όμως. Ποιο? Αν έχεις προβλήματα και δεν μπορείς να τα φέρεις βόλτα και δεν μπορείς να το προσπαθείς. Ο Βέλιος να το είναι μεγάλο θάρρος, φίλε. Γιατί αυτό, σου λέει, εγώ ναι. Δεν θα γίνω καλά. Ναι, ναι. Ωραία. Γιατί να μην πάω να το. Να είναι και ανέμακτο ο θάνατος. Δεν απονέσω, κοιμηθώ. Ναι, ναι. Και εγώ είμαι υπέρ αυτών των καταστάσεων. Ναι. Ναι. Δηλαδή όταν έχει τα σώα σου. Συμφέρει και το κράτος. Σώα στα φρένα. Συμφέρει και το κράτος. Ναι, γιατί. Γιατί όχι. Φάρμακα. Ναι, ναι. Νοσηλείες. Μπορεί 5 μήνες, 6 μήνες. 3 μήνες να τον πληρώνει τον άλλο. Και ένα χρόνο. Δεν ξέρεις. Ναι, θα μου πει. Ναι. Ναι, ναι, σωστά. Αλλά αυτοί που είναι με τις θρησκείες και τα λοιπά σου λένε όχι να πούμε. Ναι. Ναι. Άξι, ενώ το σκύλο, α πούμε, να μην υποφέρει. Ο σκύλο πα τον τραβά μια ένεση, πεθαίνει. Ο άνθρωπο που υποφέρει. Έχει χειρότερη μοίρα από το σκύλο. Ναι. Ο άνθρωπος έχει χειρότερη μοίρα από το σκύλο. Ναι. Πρέπει να περιμένει εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Εσύ θα το έκανες αυτό. Ποιο πράγμα. Τι είπα, ξύλο, είσαι στα 88 και έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Για σου λένε 3 μήνες. Ναι. Τι θα κάνεις, θα τον παλεύεις μέχρι τέλους. Αν μπορώ να περπατήσω, ναι. Θα φάω 3-4. Ναι. Αυτό θα κάνω. Θα φάω 3-4. Να έχει ενδιαφέρον η ζωή μου, δηλαδή. Ποιον δεν χωνεύω, ποιος με έβριζε, ποιος με έκανε, ναι. Ποιος με ταλαιπώρησε, ποιος μου έκανε κακό, ποιος ήταν και τα λοιπά, τον καθάριζα. Δεν θα ακούσουμε ειδήσεις, ηλικιωμένος πρώην δημοσιογράφος γνωστός της Θεσσαλονίκης, σηκώντασε λίγο πριν πεθάνει 3. Ναι. Θα το ακούσουμε αυτό.
η εκδίκηση, ναι, η εκδίκηση στο, στην ψυχή του ανθρώπου φέρνει αγαλίαση. Ναι. Γιατί να είναι κάποιος εκδικητικός? Για ποιο λόγο? Δηλαδή λέει, άμα δεν τον εκδικηθώ δεν μπορώ να κοιμηθώ, ας πούμε, ναι, τώρα. Η εκδίκηση είναι ένα, μια μορφή αγαλίασης, ναι. Σου κάνει κακό. Και αδιαφορία ίσως. Η αδιαφορία. Η πραγματική αδιαφορία μας, έτσι. Τι σαν πραγμα... να μην υπάρχει όντως. Τελείως. Ναι. Ναι. Ναι, 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 ναι. Πιο σκληρή είναι. Πιο σκληρή είναι. Oh, ναι. Από τον καθαρίζει, από τον άλλο. Βέβαια, γιατί δείχνει ενδιαφέρον. Ναι, δείχνει ενδιαφέρον. Βέβαια. Σωστό. Ναι. Ναι, σωστό. Έχει ωραία φίλο, ωραία, ωραία κοινωνική συζήτηση. Ναι. Ναι. Μ' αρέσει αυτό που λες. Ναι. Η πλήρη αδιαφορία λες. Ναι, τρομερός. Ναι. Σκληρή και άτεκτη. Σκληρή και. Άτεκτη. Άτεκτη. Ναι, δηλαδή. Έχει, ναι, έχει γράψει Κορδελιό, Αμπελόκι, μα ακούν άτεκτη. Τι... Μέχρι το κέντρο. Μέχρι το κέντρο, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Μα ακούν και στο Κορδελιό. 9.55 και ενώ το μήνυμά σα το 54.340. 1-10 δίνει ο ΠΑΟΚ το διπλό μέσα στην Πλατανιά. 1-10. Δεν παίζει ο Μπρίγιοβιτς. Παίζει ο Κουλούρης. Δεν παίζει ο Μακ. Παίζει ο Τζάλμα. Παίζει ο Πέλκας και ο Λιμιός. Δηλαδή δύο στους τέσσερις είναι μάπα. Θα μου πεις τώρα, δηλαδή ο Κουλούρης ανέβηκε. Όχι, έχει ταχύτητα. Όχι αυτά. Ακούστε κάτι. Ο Κουλούρης είναι καλός αθλητής. Κάνει καλή ζωή. Κοιτάζει την ταχύτητά του. Δεν έχει τραυματισμούς. Είναι γερό παιδί. Έχει ακεφάλι. Θυμίζει λίγο Σαλμπιγκίδη. Αλλά το center for, όταν το βλέπεις μέσα στην περιοχή να ψάχνει να δώσει πάσα, δεν έχει το ένστικτο του δολοφόνου. Πρώτον, ή δεν έχει το ένστικτο του δολοφόνου, ή φοβάται την, φοβάται την εκτέλεση. Μην εκτελέσω και δεν το βάλω. Οπότε πασάρω και γράφει ο Πετρωτός με τον Ραπτόπουλο και τον Ζαΐρη, ασίστ το Κουλούρης, 30 ασίστ το Κουλούρης και τα λοιπά μέσα στην περιοχή. Δεν, το είπε και ο Δημήτρης ο Παδόπουλος που λέει ο κόκκινος, ο Μητάρας, ο σωσίας του, του δάσκαλου του, του Μπόξ, ναι. Λέει ότι, λέει ότι, φωνάζει αυτός. Ωχ, ποδόσφαιρο και έξω, κατάλαβα, κάποιον μαλώνει. Yeah. Και είναι φροντόφωνο. Γιατί yeah. φωνάζεις, ποιον μαλώνεις? Ποιον μαλώνεις πάλι? Πάλι φωνάζεις. Ποιον μαλώνεις? Όλα μας μαλώνεις. Ο... Ε, θα το κάνω μόνος μου. Ποιο ωραίο είναι. Ε, δεν θα έχω υποχρέωση. Έλα γόρι μου. Πού είχα μείνει, ρε. Στον ΠΑΟΚ. Στον Κουλούρι. Ε, τεκτέλεσε, ρε φίλε. Δηλαδή βρέθηκες με τον στόπερ. Δεν μπορεί να τον τριπλάρει. Συμπάδευσε γωνία. Καλά ποδάρια έχει. Σούταρε. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Έρχομαι στην περιοχή, την παίρνω και δεν έχω τρίπλα να σουτάρω, δεν σουτάρω και πάω να δώσω πάσα. Δεν μ' αρέσει. Τζάλμα κάπως. Δηλαδή αν μπλέξω στην Πλατάνη με Τζάλμα κάπως, ο οποίος ναι τριπλάρι, ναι σεντράρι, ναι μαρκάρι, ναι αθλητής, ναι δεν τραυματίζομαι εύκολα, ναι αυτό και τα λοιπά. Μπλέξω και με τον Κουλούρι, ναι τρέχω, ναι κάνω, αλλά δεν, δεν τελειώνω τη φάση. Θα έχω δύο στους τέσσερις που δεν μου τελειώνουν τη φάση. Θα βάλει ο Πέλκας πάλι. Ναι, ο Πέλκας πρέπει να συνεχίσει να έχει ένα καλό κρεσέντο, γιατί κι αυτός, άμα ας πούμε έκανε τώρα τα γκολ και μείνει ας πούμε στην Τούμπα και κάνει ξανά γκολ μετά από 4-5 αγωνιστικές ή δεν έχει την απόδοση αυτή την ανακατοσούρα και τα λοιπά, θα μείνει στάσιμος. Άρα και ο Πέλκας πρέπει να έχει συνέχεια. Πρέπει να έχει συνέχεια. Τώρα, εκείνο που με προβληματίζει στον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν θα έχει ανεβάσματα από την αριστερή μεριά και μη μου πάθει καμιά θλάση ο Μάτος, ο οποίος δεν έχει ξεκουραστεί ποτέ τον ποτόν και τον βλέπω λίγο, λίγο στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, λίγο άδειο. Τι σημαίνει άδειος? Δεν του βλέπω αυτή τη φρεσκάδα, πως ξυπνάει ο άλλος το πρωί, ρε παιδί μου, ξυρίζεται 11 ώρα το πρωί, βάζει τη ρεξόνα, βάζει ξέρω εγώ τα λάδια του, τα αυτά του, κάνει την τρίχα από τη μύτη, να πούμε, τα φρύδια το μεσόφρυδο και τα αυτιά που βγάζουν και όλου του θάμου και τρε. Βάζει και καμιά Van Cleef που βάζω εγώ καμιά φορά κάθε τρεις μήνες. Καμιά Brut. Καμιά Brut κολόνια, να πούμε. Λες, φρεσκαδούρα είναι. Δεν τον βλέπω πολύ φρεσκαδούρα για το Μάτος. Τώρα μην είναι φαμούδι. Ναι, κούρα, εντάξει. Ναι, βλέπω ότι θέλει, θα του κάνει καλό. Ναι, τα Χριστούγεννα. Αυτά τα βρωμοχριστούγεννα, να πούμε. Κατάλαβα. Δεν μ' αρέσει. Σαν γιορτή, δηλαδή. Δεν μ' αρέσει. Πληρώνουμε και δεν μας πληρώνουν. Ε, τι. Το καλοκαίρι δεν σ' αρέσει. Τα Χριστούγεννα δεν σ' αρέσουν. Αφού... Το Πάσχα δεν σ' αρέσει. Αφού έχω μείωση εσόδων. Πες μου τι σ' αρέσει σε τις γιορτές. Μάλλον καμία. Καμιά γιορτή δεν μ' αρέσει.
γιατί είναι οι γιορτές. Οι γιορτές είναι υποκριτικές. Γιατί είναι υποκριτικές? Ναι. Μαζεύονται τα κολόσογα, ναι, μεταξύ τους. Ναι, να πάμε. Σφίγγεσαι. Σφίγγεσαι γιατί είναι βάσει ο εαυτός σου. Ναι. Μετά σφίγγεσαι, μη μαλώσει ο ένας με τον άλλο. Πάρε ένα φίλο και βγες έξω. Δηλαδή, σφίγγεσαι. Ναι. Σε παίρνουν τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά κτλ. Υποκριτικά. Δηλαδή, και άμα πάθεις τίποτα, δεν στεναχωριέται. Ούτε και εσύ στεναχωριέσαι να πάθει κάτι αυτός. Χάνεται η ισορροπία στη δουλειά. Ναι. Πλακώνεσαι στα. Φάει ένα κουραμπιέ, φάει ένα μελομακάρονο, ανεβαίνει το ζάχαρο από 0,9 μπορεί να πάει ένα. κάποια στιγμή θα φύγει παραπάνω. Ναι. Θα χρειάζονται όμως τα διαλύματα όμως, να ξέρεις. Ποια διαλύματα? Στις δουλειές. Ναι. Έστω και μία μέρα που δεν θα κάνει. Ναι, ναι. Όπως το Σαββατοκύριακο στη δουλειά. Ναι, ναι. Αν και εσύ δουλεύεις. Άντε μαζί μετά. Ναι. Άντε φτιάξεις μετά. Χρειάζεται ένα restart. Νομίζω ότι είναι καλό. Όχι και πάρα πολύ όμως. Ναι, ό,τι τρελό είσαι. Στην Ελλάδα βέβαια έχουν πολλές γιορτές. Το πιο μεγάλο αυτό είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι μια τεμπελιά. Εκείνος ο Αύγουστος είναι άχρηστος μήνας. Ναι. Εκεί με τις, με τις κόφτες, συγκόμενες, αυτό. Πλακώνονται εκεί στις παραλίες. Πάνε στα μπαρ, κατουράνε μες στη θάλασσα. Βρωμοκοπάει το σύμπαν. Έρχονται, παίρνουν κάτι ύφο, κάτι. Πώς το λένε, μπαίνεις μέσα εκεί. Σε φέρετε ο άλλος, θα λες και είναι βουγιουκλάκι αυτός και εσύ είσαι ταπεινός θαυμαστής. Ρε παιδιά, που θα κάτσουμε? Περιμένετε κύριε. Ναι. Τι να περιμένουμε φίλε? Περιμένετε στη σειρά σας. Δεν έχει καρέκλα. Ναι. Μετά λες αυτή η καρέκλα εκεί είναι ρεζερβέ. Καλά, μία η ώρα τι ρεζερβέ είναι? Μπουκάλι. Μπουκάλι απάνω, ναι, να πούμε. Ναι, ναι. Βότκα. Λέω αυτή τη βότκα θα την πει αυτό. 40 βαθμούς. 49 βαθμούς Κελσίου άλλος με τη βότκα. Πώς να μην πάθει μπαλονάκι να κάνει. Ναι. Τέλος πάντων. Λέω, μπορεί να κάτσουμε εδώ. Ελάχιστη κατανάλωση λέει 100 ευρώ. Τώρα λες να του την κάτσω από κάτω, να του φύγει το σαγόνι. Περνάει μετά άλλος. Λουκουμάδες αυτά, λουκουμάδες. Σας παρακαλώ κύριε, πώς περνάτε από εδώ? Κατεβάζει όλος λουκουμάδες. Ό,τι γουστάρω. Τραβάει ένα καυγά. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή σε βάζουν μέσα. Σου φέρνω εκεί τα βρωμό. Τους βρωμοκαφέδες που δεν πίνονται με τίποτα. Ναι, το νερό. Το κόνιο του Σοκράτη. Ένα νερό μέχρι να το φέρει γίνεται κατρουλιό, να πούμε. Ναι. Μπαίνουν μέσα, συχαίνεσαι να μπει μέσα στη θάλασσα. Χάθηκε και αυτό με την παραλία. Να πας σε μια παραλία να κάνεις, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, να πούμε, να πας με το αμάξι, να πάρεις μια δικιά σου ομπρέλα. Η τεμπελιά του Έλληνα δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί. Ούτε είναι ικανός να πάει σε μια παραλία, ρε παιδί μου, που να μην είναι οργανωμένη. Να φτιάξει είναι... ένα σάντουιτς, να πάρει ένα καφέ, ένα θερμός και πάρει δύο βρωμοκαρέκλες εκεί από το Lidl, να πούμε, και δύο βρωμο, πώς τα λένε, κουβέρτες, και να πάει εκεί πέρα να ξαπλώσει μόνο αχώς του, ξέρω. Πα, για να πάει να δει κανένα κόφτη, ξέρω εγώ, σε κάνα πισινό. Απ' την πείνα του, να πούμε. Συνέχισε, γιατρέ. Όχι, αν έχω άδικο, πες μου. Μέχρι να σου μην έχει. Ναι. Αλλά το καλό είναι ότι η θάλασσα δεν είναι γεμάτη πλέον. Δηλαδή, μπορεί να κάνει άνετα μπάνιο μέσα. Κανείς δεν μπαίνει μέσα. Έτσι. Ναι. Άδεια η θάλασσα, έξω όλος ο κόσμος. Ναι. Άρα είναι για τους κολυμβητές καλό αυτό. Ποιο, τους κολυμβητές? Δηλαδή, αν θες να κάνεις κολύμπι, να μπεις μέσα. Άμα θέλω να κάνω κολύμπι, δεν μπορώ να νοικιάσω μια πισίνα και να πάω και να μένω κολύμπι. Είναι αλλιώς η πισίνα, εντάξει. Κολύμπι. Ναι. Οπότε που λες, γιατρέ. Χριστούγεννα, καλοκαίρι απορρίπτεται. Το άλλο το οποίο με ενοχλεί τα Χριστούγεννα. Ναι. Είναι ο ψεύτικος χριστιανισμός. Ναι. Μαζεύονται όλοι να πάμε στους φτωχούς τα αυτά. Ναι. Ναι. Το διαφημίζουν. Ναι. Μαζέψαμε τρόφιμα, μαζέψαμε ρούχα, μαζέψαμε κάλτσες, μαζέψαμε παπούτσια. Οι ομάδες επισκέπτονται ιδρύματα. Επισκέπτονται οι ομάδες στα ιδρύματα, βγαίνει η φωτογραφία. Πάνε χωρίς να βγεις φωτογραφία. Ναι. Τι το λες δηλαδή. Ναι. Ο άλλος ο Ζαγόρας είχε μπει μέσα σε μια φάτνη 10 μέρες, 5 μέρες εκεί πέρα, κοιμότανε. Του λέω, ρε Γιώργο. Μπήκες μέσα εκεί, promotion. Ναι. Ο κόκκινος, θα πάμε. Μαδέψει ο ιερός ναός. Ο ναός από την τσέπη του δεν βγάζουν κανένα φράγκο. Αυτή να δώσουν. Περιμένουν τα catering. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι. Άλλο πάλι και αυτό. Ναι. Τους πιάνει μια καλοσύνη ψεύτικη. Κάτι χαμόγελα. Φιλιώνται match moots. Και δεν ακουμπάει το χείλος τους. Το μάγουλο του αλουνού. Ειδικά οι γυναίκες. Άμα δεις γυναίκες να φιλούνται στον αέρα. Δεν κάνει, αφού θα λερωθούν. Τι είναι αυτή η υποκρισία, να πούμε. Ναι. Τι είναι αυτή η υποκρισία, να πούμε. Άρα απορρίπτονται και τα Χριστούγεννα. Απορρίπτονται και τα Χριστούγεννα. Πάμε στο Πάσχα. Πάμε το Πάσχα. Το Πάσχα γίνεται άλλη ιστορία. Ναι. Πλακώνονται οι χριστιανοί σε κάτι, οι δίαιτες, κάτι αυτά. Αναγκαστικές. Ναι. Μετά, μόλις πάει το Πάσχα, ναι, πλακώνονται εκεί στις πέτσες και στα αυτά, παθαίνουν γαστροραγίες. Με παίρνει τηλέφωνο αυτός ο γαστροεντερολόγος, ναι, που έχω, ο Δημητριάδης. Τη μουρλή λέει, γίνεται λέει,
και έχω χεστεί στο τάλιρο, λέει, κάθε Πάσχα να πούμε και μετά. Έρχονται, λέει, όλοι, λέει, τρυπημένα στομάχια. Αυτά, πώς τα λένε. Και πέτσες τρώνε, κρέατα τρώνε, έντερα στουμπώνουνε. Έτσι. Άρα πάει και το Πάσχα. Πάει. Μικρές γιορτές, τίποτα. Πας μετά το Πάσχα ταξίδι. Ναι. Οι μισοί σκοτώνονται στον δρόμο. γράφει την άλλη μέρα. Και όμως και αυτή η έξοδος δεν ήταν ανέμακτη. Ναι. 164 νεκροί, 400 τραυματίες, 800 ανάπηροι κτλ. Φύρα. Πάει και αυτό. Φύρα. Κοπανάνε εκεί τα ουίσκι, τα κρασιά, παίρνει το τιμόνι. Εμείς μια μπύρα, άμα πιούμε, νιστάζουμε, θέλουμε 2 ώρες να κοιμηθούμε. Αυτός κοπανάει και το τιμόνι, να πούμε. Φύρα. Ναι. Φύρα. Φύρα. Λοιπόν, 4-4-2. Πάω, ξεκινήσω τώρα στο αυτό. Με τον Πλατανιά. Ένα 10ο διπλό. Νομίζω ότι θα είναι αυτοκτονία. Αυτή πέσανε κατηγορία. Δεν νομίζω ότι. Θα μου πει μπάλα είναι. Έρχονται μάτια τα οποία είναι δυσάρεστα. Έρχονται. Αλλά εκείνο που με κάνει, ας πούμε, για να έχω μια μικρή αμφιβολία, μη σκαλώσει ο ΠΑΟΚ, είναι ότι δεν έχω ανέβασμα από τον Κρέσπο, γιατί είναι ο άνθρωπος στόπερ. Ο Μάτος δεν μου είναι φρεσκαδούρα. Άκουα βέλβα της Williams, φρεσκαδούρα, ξύρισμα, δεν τον βλέπω. Είναι δηλαδή στα ψηλοκάτω του. Άρα από τα άκρα, από τα μπακ δεν βλέπω ανεβάσματα. Ο Τζάλμα είναι, ναι, καλός, ναι, τριπλάρο, δεν σκοράρω εύκολα. Και ο Κουλούρης, του Νταμπάνα, καλός χρυσός. Δεν μπαίνω στη φάση να εκτελέσω. Κλείσαμε με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τι άλλο έχει μείνει. Τι άλλο έχει μείνει. Ετοιμάζουν στον μπαμπά οι Αριανοί αντίπινα για το Διούδη. Ναι. Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό. Τα αντίπινα πώς θα γίνουν. Τι αντίπινα. Είπες τώρα, αντίπινα. Ετοιμάζουν. Θα αρχίσουν Πινελίκη στον Γιώργο τον Σαββίδη. Α, Πινελίκη. Θα αρχίσει τον Πινελίκη τη Αλεπού. Σουπεράδε. Αφάν και πρόστιμο, το ξέρει. Του το λέω από τώρα. Τι ο μπαμπά θα θυμώσει, ή ο μπαμπά με βρίσανε, κάνε κάτι μπαμπά. Πάπη θα την πατήσουν, να το ξέρει. Ο Καρυπίδη θα ετοιμάσει παλέτα για πρόστιμο. Και στου σουπεράδε να είναι προετοιμασμένο. Σαν παίκτη ο Μιστακίδη είναι ένα πολύ καλό οχτάρι ο Μιστακίδη στο μήνυμα που στέλνει ο φίλο. Ένα οχτάρι που είναι καλό στο σκοράρισμα. Πρέπει να έρθει από πίσω. Εγώ εξτρέμ δεν τον έβαζα. Σε 4-3-3 θα τον έβαζα που βάζει. Μπροστά από το Φερναντίνιο τους δύο χαφ ο Γκουαρδιόλα, εκεί είναι η θέση του, εσωτερικός δεξής ή εσωτερικός αριστερός μέσος, σε καθαρό 4-3-3. Μπακ δεξί δεν τον έβαζα το Μιστακίδη, αν και νομίζω αργότερα η θέση που θα καταλήξει από τα 27 μέχρι τα 32 θα είναι δεξί μπακ. Η θέση του Μιστακίδη για μένα είναι οχτάρι μπροστά από το εξάρι. Πρέπει να έχει ένα καλό εξάρι ο ΠΑΟΚ. Τον Κάτσε δεν το θέλουν γιατί είναι Αλβανός. Ο Κάνιας είναι σκατοδοχείο. Να πάρουν ένα καλό χαφ όπως πήρε ο Ατρόμητος και να βάλουν δύο οχτάρια χωρίς δεκάρι δηλαδή. Χωρίς Μπίζεσβαρ. Χωρίς Μπίζεσβαρ. Οκ. Okay. Θα μου πεις, άμα παίξουν έτσι, πώς θα παίξει ο Πέλκας. Άμα παίξουν με εξάρι και δύο οχτάρια, να βάλουν ένα δεκάρι και να βάλουν δεύτερο φόρ τον Πέλκα. Για να σωθεί ο Πέλκας. Τα είπαμε, ακούνε και οι μάναζερ του Πέλκα, συμφωνούνε. Καλά τα λέει ο Ραπτόπουλος, εκείνη η θέση. Και αυτό που τον φορτώσανε ξαφνικά τον Εφταμινίτη, τον Πέλκα, να τον κάνουν ηγέτη, του φορτώνουν σακί μεγάλο στην πλάτη. Ο Πέλκας να πει ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να είμαι ηγέτης, σκόρερ είμαι εγώ. Η δουλειά μου είναι να δημιουργώ και να εκτέλω, αντί να βάλω και το δημιουργό. Ηγέτη, άμα θέλετε. Πληρώστε ένα 1,2 εκατομμύρια, πάρτε ένα δεκάρι και κάντε τον ηγέτη. Δεν θα γίνω εγώ ηγέτης με 180 και 400 και 300 χιλιάρικα. Λοιπόν, ραπ, sorry ρε φίλε, αλλά αν, okay, κάποια πράγματα δεν τα λες καλά. Δηλαδή, τρως 3 άτομα και μετά αφού βρικολακιάσεις, δεν το σκέφτεσαι, λέει, ότι και αυτοί θα πειράξουν φαμίλια σου από εκδίκηση. Τι είπε, ότι θα μετά. Αν εσύ φας κανέναν και τα λοιπά. Ναι. Μπορεί να πειράξει. Μα εγώ θα φάω αυτό που με πείραξε. Δεν θα φάω αυτό. Ναι, και ο γιος αυτού νου μπορεί να πειράξει κάποιο δικό σου αυτό. Ποιο δικό μου να πειράξει. Εγώ είμαι αυτός που το βαράω. Οι βεντέτες δεν είναι έτσι. Βεντέτα στην Κρήτη δεν είμαστε. Δεν λες. Ναι. Στην Κρήτη που είναι δειλή και βαράνε με τα πιστόλια. Γιατί έξω από την Κρήτη μαγιά δεν έχει. Εκεί κάνουν τις βεντέτες, με τα πιστόλια όμως. Δεν τους έχεις σε εκτίμηση. Δεν τους έχω σε εκτίμηση τους κριτικούς, γιατί δεν είναι με τα χέρια. Ναι. Δεν έρχονται στα χέρια. Ναι. Έχει αυτό που έχει το Σουγιά, όχι το Βαριοπούλα, όχι το
το πιστόλι. Άμα τον πάρει το πιστόλι το κριτικό, του πες έλα στην αρένα. Όσο βόμβα φούσο. Δεν έχει. Και μαγιά μες στην Κρήτη. Γι' αυτό τους έλεγα. Κρήτη δεν έχει κάνει κερκίδα εκτός έδρας ποτέ. Μιας και στέλνουμε για την κριτική αυτή. Έχω δει Λάρισα κερκίδα σε επανομή Χαριλάου Τούμπα. Κερκιδάρα. Έχω δει Γιάννενα. Κερκιδάρα σε Αθήνα, σε λεωφόρου, σε τέτοια. Έχω δει Δράμα. Η Δραμηνή. Κερκιδάρα. Και μπουνίδια και μαγκές και ιστορίες. Ωραίοι. Ποια άλλη επαρχιακή πόλη θέλεις? Είπα Σέρες. Ξάνθη. Τι είπα Ξάνθη. Τίποτα. Ούτε η Καβάλα έχει. Παναχαϊκή. Ούτε η Πάτρα έχει. Τρίχες. Η Κρήτη. Δεν έχω δει μια κερκίδα να έρθει στην Τούμπα. Βόλος. Ποιος Βόλος? Τίποτα. Ο Βόλος είναι η πιο καταθλιπτική πόλη που έχει θάλασσα. Mm. Δηλαδή, αν μου πεις σε ποια πόλη που έχει θάλασσα δεν παραμείνεις, είσαι στο Βόλο. Σε ποια είναι η θλίψη. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Θεσσαλία γενικά δεν είναι ωραία. Σαν περιοχές και τέτοια είναι καταθλιπτικές περιοχές. Θεσσαλία μόνο το Βόλο έχει. Ωρα, τα άλλα είναι υπηρετικά. Καταθλιπτικά. Επάνω τα βουνά αυτά είναι καταθλιπτικά. Το πύλιο, λέει μαγικό το πύλιο. Τι πύλιο μαγικό? Πού το ήταν το πύλιο μαγικό? Μαγικό πύλιο. Έχετε γραφικότητα. Έλα ρε, ποιο πύλιο τώρα. Σαν Γλαμάρες τώρα πει. Σαντορίνη, λέει, ωραίο νησί. Θα είναι παραμύθια για να πηγαίνουν τουρισμό. Σαντορίνη, λέει νησί. Ωραίο νησί. Πήγα, λέει, άκου κόκκινο. Πήγα, λέει, με την κοπέλα μου, λέει, στη Σαντορίνη, 25 χρονών. Φαντάσου τι χάφτα ήσουν, τι χαυτομύδια ήσουν, που στη Σαντορίνη πάνε 1000 γυναίκες μόνες τους και ένας άντρας, και εσύ πήρες την κοπέλα σου 25 χρονών να πας. Τα έξοδα ποιος τα έκανε? Η κοπέλα δεν τα έκανε. Όχι. Τα έκανε ο κόκκινος. Ο Γρηγόρης είναι σε αυτά. Τα έκανε. Ξενοδοχεία πλήρωσε. Φαγιά. Πρέπει να δείξει χαρακτήρα. Έδειξε. Σωστά. Τι να τον κάνω, πρέπει το τσεκάρω. Πήρα την κοπέλα μου 25 χρόνια και πήγα στο. Και τι ωραίο νησί, λέει. Κολύμπησε μόνο η πλατιπόδα, του λέω. Κολύμπησα. Σε ποια παραλία πήγε? Ανάθεμα άμα πήγε. Δεν ήξερε την πράσινη παραλία, την κόκκινη παραλία, την κίτρινη παραλία. Μαύρη, ναι, ναι. Δεν ήξερε τη μαύρη παραλία. Ναι. Σε δέντρο κάθισε από κάτω απ' έξι τάβλη, του λέω ξεχαπλατάνη. Δεν έχει δέντρο. Ναι. Ένα βρωμο ηφαίστειο έχει εκεί πέρα. 49 βαθμοί Κελσίου υποσκιά. Και ένα βρωμό, πως τον είναι, ηλιοβασίλεμα της πλάκας. Έχω δει εγώ ηλιοβασιλέματα της Θεσσαλονίκης 1500 φορές καλύτερα από την... Δηλαδή, Τούμπα, Σαντορίνη, σημειώσατε... Τούμπα, Τούμπα. Πες μου να πάω Σαντορίνη, να αφήσω την Τούμπα να πάω Σαντορίνη. Δεν αφήνεις. Με τίποτα. Να πάω Ρόδο, πάω. Να πάω Κέρκυρα, ψηλό πάω. Ναι. Πες μου άλλο νησί. Θάσος. Πάω. Α, και έχουν παραβατική συμπεριφορά εκεί πέρα. Οι θασίτες, να πούμε. Δεν τους γουστάρω. Ναι. Για κοπάνημα είναι οι θασίτες. Το λέω, το ξέρεις. Μυτιλίνη. Δεν πήγα ποτέ. Λέσβο. Παγίδεται αυτό. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Λέσβο. Σαν τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, ναι. Ναι. Εκεί τι να πάω, και να πας εκεί συνωστισμός, εκεί ψάχνουν να βρουν τον Άγιο. Σαμποθράκι. Σαμποθράκι. Εναλλακτικό. Κάτι χτύματα η μάνα μου εκεί πέρα, κάτι στρέμματα. Ναι. Να πάω για φορολογικό, πώς το λένε. Για λόγους κληρονομικούς, να πούμε. Ναι. Ένα βρωμονής είναι και η Σαμοθράκη, κάτι τραγιά, κάτι ελάφια, παραβατική συμπεριφορά. Κάτω, Ζάκηθο, Κεφαλονιά αυτά. Ζάκηθο πήγα το 76-7 χρονών και όταν έφυγα έκλαιγα. Ψάρισε. Τόσο πολύ μ' άρεσε η Ζάκηθος. Ήταν πολύ ρομαντική. Ναι. Βέβαια και η ψυχή μου στα 7 ήταν ρομαντική. Τώρα να πάω στα 180. Πού το βρήκες το ρομαντισμό στα 7 χρόνια? 7 χρονών ήμουν ρομαντικός. Πώς δηλαδή? Αγαπούσα τη διπλανή μου, τη Γεωργία. Και έβγαλε το ρομαντζάδα. Τι τη έλεγε δηλαδή? Τι τις έλεγα? Ήθελα να ήμουν από κάποια πλευρά να σ' ακούω. Έλα Νέλη στο 4-3-3 με το φουντουκίδι. Ποιο άλλο νησί πήγα και λέγε μου, εσύ θα σου λέω. Κάτω Κυκλάδες. Τι θέλεις? Εγώ που μεγάλωσα με τις φωτογραφίες του Βασιλέως, του Κωνσταντίνου, του Παύλου, της Φρυδερίκης, της Άννας Μαρίας. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Να είμαι αναγκασμένη τώρα να συγκατοικώ με την Μπορδή του Λένη. We had two bags of grass. Βασιλιάς, πώς το λέγανε το βασιλιά μας, Κωνσταντίνο. Άλλωστε μπελχανάς αυτός. Είδες κανένα βασιλιά να στα χωράφια? Ο τεμπελόσκυλο του κερατά. Όποτε τεμπελόσκυλο. Σαν βασιλιάς λέει η παροιμία. Τι να κάνουμε τώρα. Σαν αργάτης. Προσευχηθείτε για μένα, λέει. Μπαλονάκι έκανε. Οι μισοί Έλληνες από τη δουλειά μπαλονάκι. Προσευχηθείτε, λέει, για μένα. Τι να προσευχηθώ για σένα, ρε. Τεμπέλα, ρε. Να προσευχηθώ για σένα. Λοιπόν, λέγε, ανοίξουμε γραμμές. Να ρωτήσουμε λίγο, τι απέγινε αυτή η Γεωργία που έλεγε εσύ?
Ο πρώτος σου έρωτας. Στο δημοτικό, ρε. Ναι, τι, πού είναι, τι είναι, χόντρε, είναι, πάχει, είναι. Oh, καλή, καλή έμεινε. Καλή έμεινε. Άγινε, εντάξει. Καλή έμεινε σε καλά επίπεδα. Εντάξει, ωραία. 2-31-0-90-90-90. 98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Εσύ πηγαίνεις με τις κοπέλες μικρός στα νησιά. Μικρός. Μικρός. 7 χρονών. 7 χρονών. Ρε παιδάκι μου, πήγες όπως ο κόκκινος είχε πάει στο. Φυσικά. Πού, ποια νησιά πήγες? Σαντορίνη είχα πάει. Σ' άρεσε? Όχι. Όχι. Είδες. Αλλά και, με βάση τα κριτήρια τώρα. Τότε μου άρεσε όπου και να είμαστε, ήταν καλά ήταν. Ναι. Εντάξει, δεν καταλαβαίναμε και πολλά. Δεν καταλάβαινε και πολλά. Δεν εκτιμούσαμε και ομορφιές, ναι, και αυτά. Έτσι. Μετά με πηγαίνα σε κάμπικ. Ναι. Δεν μπορούσα τα κάμπικ. Παρομοίως. Πας στην τουαλέτα να κάνεις αυτό μέσα στα βρωμό. Κάτι τούρτικες τουαλέτες και βρωμιάριδες εκεί, βρώμικες τουαλέτες στα κάμπικ εκεί. Στέρια. Θες δηλαδή το special, ας πούμε, την περιποίησή σου? Θέλω, ρε. Δουλεύω όλη μέρα, θέλω την περιποίησή μου. Θέλω να έρθει το πρωινό εκεί με τα βουτήρατα. Με τα βουτήρατα αλπίνο, θέλω να έρθει εκεί οι μαρμελάδες. Ροδάκι να βύσει. Και να τα σαλάμια και να τα αυγά να πούμε το πρωί με τα πιπέρια. Και... θέλω να ευχαριστήσω. Στο κάμπικ τώρα και να πάω στο. Η Μύκονος μ' άρεσε. Η Μύκονος. Μ' άρεσε. Mm. Είχα πάει με μια παρέα εκεί φίλων μου στα 24-23-24. Μ' άρεσε. Κρήτη έχει πάει? Όχι. Δεν έχει πάει Κρήτη? Για διακοπές, όχι. Δεν πήγα. Γιατί πήγε, για δουλειά? Δεν πήγα. Όχι. Ούτε για δουλειά. Ωραία. Μήλο, τέτοια πράγματα κάτω. Μήλο. Ναι. Τι μήλο? Πράσινο μήλο. Α, όχι. Στη Μήλο, στη Μήλο. Δεν πήγα στη Μήλο. Δεν πήγες κάτω. Δεν πήγα στη Μήλο. Σποράδες. Ποιοι σποράδες? Σκιάθο. Σκιάθο. Αλόνισο. Αλόνισο. Σκόπελος. Μπα, δεν μ' αρέσουν. Ούτε αυτό. Α, πάπα. Δεν μ' αρέσουν. Όχι. Δεν μ' αρέσουν. Τίποτα, κανένα μικρό Καστελόζο κάτω και τα λοιπά. Μπα, τίποτα. Εναλλακτό. Γάβδο κάτω. Βάβδο. Γάβδο. Βαπα, γάβδο. Όχι. Η τούμπα σαν την τούμπα έχει. Σαν την τούμπα έχει. Σαν την τούμπα. Σαν την τούμπα έχει. Ναι. Αδειάζει όλη η πόλη. Να το άλλο φαινεί, ένα σκιάθο βλέπει. Σκιάθο. Σκιάθο ραπ έχει τα πάντα. Το καλύτερο είναι εσύ, Παοκάρα 03 αύριο. Πάμε στον κόσμο. Θα τα πούμε και τα υπόλοιπα. Ναι. Θα πούμε και γιατί είσαι. Εδώ έχω ένα φίλο από το Κιλκή. Ναι. Κιλκή έχει πάει. Στο Κιλκή, άλλη ασχήμια εκεί. Ναι. Κώστα, έχω την κόρη μου με αυγενικό, με βελονισμό, τα θεραπεύουμε. Ναι, πάει, δεν υπάρχει θεραπεία στο άλλο, πάει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι πάθηση να θεραπευτεί. Δεν είναι πάθηση. Δηλαδή δεν θεραπεύεται. Θα δώσουμε στο τέλο το τηλέφωνο. Ναι, ναι. Πάμε στον πρώτο κύριο, καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου κύριε μου, φίλε μου καλέ. Εγώ είμαι φίλος σου καλός, ναι. Ο Πολυχνιώτης σου Αεξής είμαι. Ποιος είσαι? Ο Πολυχνιώτης σου Αεξής. Είσαι Πολυχνιώτης, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα, τουλάχιστον τα μισά και παραπάνω, είχες πολύ μεγάλο δίκιο. Είδες, ειδικά για τους κριτικούς, ειδικά για τους κριτικούς που είπες. Κριτικοί κότες. Σε παραδέχομαι. Κότες. Ειλικρινά. Στο λέω σε εγώ. Και στις συναλλαγές τους κότες. Σε παραδέχομαι. Αφαιρέγγι η κριτική. Αφαιρέγγι. Ναι, ναι. Αφαιρέγγι. Ραπ. Θέλω να σε πω μια αυτή. Μια αυτή. Πες την. Κάτι για τον αγώνα που έγινε τις πρόλες δράμα Άρης. Δράμα Άρης. Ναι. Ναι. Θέλω να με μιλήσεις ειλικρινά, γιατί είσαι ειλικρινής. Είμαι ειλικρινής. Ναι. Δεν μου λες τον αγώνα όταν παίχτηκε. Εντάξει, δεν είπα ότι παίξε και η δόξα μπάλα. Ναι. Καλή να πω να κάνω. Ναι, ναι, ναι. Ο Άρης είχε παίξει πολύ καλά. Σε καταδιαστήματα τουλάχιστον. Μη μακραίνεις, λέγε. Αλλά ξέρεις πού. Πού. Να μην σε υπολόγω και σε κάνω. Ο Μπούρμπος δεν έπρεπε να φάει κάρτες. Δεν έπρεπε να φάει, ναι, έπρεπε. Ναι. Έπρεπε να φάει κάρτες ο Μπούρμπος. Τέλος πάντων, θέλω να αλλάξω συζήτηση. Άλεξε. Ας τα αφήσουμε αυτό εδώ πέρα. Ναι, αν τα αφήσουμε. Δεν μου λες. Ναι. Σε έκανα ξανά τέτοια ερώτηση. Τι. Αλλά πάνω στο πρωτάθλημα. Ναι. Επειδή εντάξει έχεις... την αυτήνα. Α, στι άλτσε, και... λέγε γρήγορα, λέγε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Επειδή α πούμε ο ΠΑΟΚ πουλάει αυτή τη στιγμή, έτσι. Τι πουλάει? Δηλαδή, όπω λες και εσύ, πουλάει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ρε, πού θες να καταλήξεις? Πού θέλω να καταλήξω? Ναι, κατέληξε κάπου. Ναι. Στην έκθεση, θέλω, δηλαδή που λες, βάλε τελεία, ναι. Θέλω να με πεις, α πούμε, το εξής. Ναι. Ότι εγώ είμαι φόλα αντιπαοξή. Ναι. Φόλα, ρε, παιδί μου, τι άσε. Εντάξει, φόλα. Θέλω να με πεις έτσι, κατά τη γνώμη σου, πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα, έτσι, πάνω κάτω. Θα στο φάει ο ΠΑΟΚ.
Θα το πάρει, λες, το πάω. Θα στο φάει, ναι. Το λέω από την πρώτη του μηνός. Ναι. Από την πρώτη του Σεπτέμβρη, γιατί ναι. Γιατί πάντα σε ακούω, πάντα σε ακούω. Θα στο φάει. Θα πάω και σε εκτιμώ και γι' αυτό και σε ακούω κιόλας. Και εγώ πιστεύω έτσι, αλλά σήμερα αυτό μόνο και κλείνω. Κλείσ' τον, μπράβο, γιατί ναι. Πονάει το στομάχι μου τώρα, ναι. Μόνο δευτερόλεπτα. Μπράβο. Εγώ, φίλε μου, έχω... Όπως έχεις αυτό το φίλο σου τον Αριανό από το... Μου το πλατιάζεις, Πολυχνιώτη. Μακριά μου το πας. Μακρύ δρόμο με κάνεις. Από τα χωράφια με πας. Πάρτο, ναι. Μερικές πληροφορίες, ώρες, ώρες. Παράδειγμα, ας πως είσαι χατώνει και ξέρεις τα πάντα. Ας την άλλη φορά. Θα μου το πεις. Σιγά σιγά. Πάντα τελεία, άνω τελεία. Και στην άλλη εκπομπή θα μου πάρεις τη συνέχεια. Γιατί το σύριαλ... Θα γίνει ο Τζόνα Βλακιώτης. Σαν το φόσκο, ναι, ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τζόνα Βλακιώτης θα γίνει. Χρήστος Πάρλας, Τζόνα Βαλσάμι. Ναι. Έλα, Ραπτόπουλε, τι έγινε. Έλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, γιατρέ. Εδώ είναι γιατρό. Ρωτήστε ό,τι θέλετε τον γιατρό για βελονισμό. Ό,τι θέλετε. Όχι, όχι. Ραπτόπουλε, πες μου κάτι που σ' αρέσει, ρε φίλε. Όλα δεν σ' αρέσουν. Πες μου κάτι που σ' αρέσει. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή θα κάνουμε διαφήμιση. Ρε φίλε, δεν σ' αρέσει το Χριστούγεννα, δεν σ' αρέσει το Πάσχα, δεν σ' αρέσουν αυτά. Συγγνώμη. Τα δωράκια που παίρνεις από το αφεντικό σ' αρέσουν όμως, ε. Τα δωράκια που παίρνεις από το αφεντικό. Ναι, αλλά και... ναι, δώρο... θα σε απαντήσω, θα σε απαντήσω. Ναι, αλλά οι δύο εκπομπές που χάνουμε από την Europoan, πού τα πας αυτά. Κάτσε ρε φίλε, πόσα παίρνεις από το δώρο, δεν παίρνεις κανένα 500 χάρικο, τι, έτσι. Μπορεί και παραπάνω να παίρνω από το δώρο. Αυτό ακριβώς σου λέω. Οπότε τα παίρνεις από εκεί, δεν σε νοιάζει. Τα δίνει όμως πολύ. Σ' αρέσουν τα Χριστούγεννα. Εσένα σ' αρέσουν. Ναι, καλά. Ποιον δεν αρέσουν τα Χριστούγεννα. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή των χριστιανών. Των χριστιανών. Εγώ δεν είμαι χριστιανός. Τι να κάνω τώρα, πρέπει να γιορτάσω. Αφού είσαι βαφτισμένος. Με ρωτήσανε εμένα που με βαφτίσανε, ρε φίλε. Μπορεί εγώ να ήθελα να γίνω. Είσαι βαφτισμένος, θα πας αφορηστής. Δεν κάνει το πελάτη. Τι να πάω να. Να αφορηστείς, ξέρω, να σε αφορήσουν. Γιατί να με αφορήσουν, ρε φίλε, τι έκανα να με αφορήσουν. Μα δεν τον ενδιαφέρει για να τον αφορήσουν. Τι. Μα λες όλη μέρα δεν μ' αρέσει το Χριστούγεννα, δεν μ' αρέσει το ένα. Δεν μ' αρέσει τα Χριστούγεννα. Τι κάνεις τα Χριστούγεννα. Πάω εκκλησία, τρώμενο μακάρονα, τρώγουλαπιέδες. Δηλαδή. Άμα δεν είναι τα Χριστούγεννα, δεν μπορεί να πας στην εκκλησία. Δεν μπορεί να φας μελομακάρονα δηλαδή. Δεν έχει. Μπορώ, ρε φίλε, αλλά τότε θα τα ευχαριστώ πιο πολύ. Κατάλαβε. Αυτό σου λέω. Γιατί δηλαδή. Καλά σου λέει ο κόκκινος. Θα έχει το μέλι πιο γλυκό, θα είναι το μέλι τα Χριστούγεννα δηλαδή. Ρε, είναι καλύτερα τότε. Άκουσε ένα. Καλύτερα είναι. Ναι. 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 Εσύ καλά σου λέει ο κόκκινος όλη την ώρα. Δεν τρώει ο Γιάννης. Για λέγε. Ραπτόπουλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ρώταμε, ο κόκκινος πόσα μελομακάρονα τρώει τα Χριστούγεννα. Χιούμορ κάνει. Φύγε, επόμενη γραμμή. Έχει και χιούμορ ο Χριστιανός. Θέλει να φάει. Περιμένει τα Χριστούγεννα και να φάει μελομακάρονα. Δηλαδή, αν τα φάει το Γενάρη, δεν είναι. Ό,τι του πούνε να φάει, θα φάει. Ό,τι έχει απομείνει. Εντάξει. Ό,τι έχει απομείνει. Φεβρουάριο δεν έχει. Φεβρουάριο δεν έχει μελομακάρονα. Φεβρουάριο δεν πάει στην εκκλησία. Φεβρουάριο. Μάλιστα. Ναι. Έλα, ράπτη. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ. Λοιπόν, όσον αφορά για αυτά που έλεγες, δεν σ' αρέσει τα Χριστούγεννα, δεν σ' αρέσει το Πάσχα, δεν σ' αρέσει το καλοκαίρι. Η σωστή απάντηση σε αυτά που είπες, φίλε μου, είναι το εξής. Θα σ' άρεσαν ενδεχομένως αν ήσουν 25 χρόνια νεότερος. Ή 30. Α, λες λόγω γερατιών. Ναι, σωστό, ναι. Ναι. Δεν μ' άρεσαν ούτε τότε. Μα δεν μ' άρεσαν ούτε τότε. Ρε φίλε, ξέρεις τι. Δεν μ' αρέσουν τα τετριμένα, ρε. Τα τετριμένα. Πρόσεξε με. Ναι. Πρόσεξε με, θα σου πω. Ενδεχομένως να σου άρεσαν περισσότερο εάν 25 χρονών ήσουν μέσα Μετρόπολης, ήσουν μόνος σου, εσύ ο εαυτός στο box και ό,τι κάνεις άλλο στη ζωή σου, να μπαίνει και να βγαίνει ο μισθός και να κάνεις ό,τι τρίγες. Που φίλε. Δεν θα μ' άρεσε. Και να είσαι... Δεν κατάλαβες το σκεπτικό μου. Τα τετριμένα δεν μ' αρέσουν. Τα πρέπει. Ναι, ρε φίλε. Σε αυτό, στο πρώτο σκέλος που είπες ότι δεν μ' αρέσει ο κόσμος που έχει ξέρει... Ρε παιδάκι μου. Με πήγαιναν μικρό στην εκκλησία. Δεν μ' άρεσε. Είναι γιατί δεν μορφή καταπίεση, φίλε. Άμα θα πας στην εκκλησία, πας δεν μ' άρεσε, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, έχεις αυτό. Με πήγαιναν στο μουσείο με το σχολείο. Καθίστε, λέει, να δούμε τα αγάλματα. Έβλεπα εγώ ένα άγαλμα με ένα τσουτσούνι, με πιάναν τα γέλια, με βγάζαν έξω να πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή, να πάω ύστερα. Γεια σου, χρόνια πολλά. Μα αφού δεν με χωνεύεις. Μα αφού δεν με χωνεύεις, γιατί με λες χρόνια πολλά. Ερώτηση που θα σε κάνω όμως είναι εξής. Ναι. Πλέον στα 40, πόσο 47 είσαι. 50 παρακάτι. Τέλος πάντων. Στην ηλικία που είσαι τώρα, ποια πράγματα στη ζωή σου, εκτός από το παιδί σου,
σου ξεκάνουν ευτυχισμένο. Γιατί δεν μπορεί, δε φίλε, όταν τα βλέπει μαύρα. Κάτι που πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο να σε κάνει ευτυχισμένο στον άνθρωπο. Αυτό είναι μυστικό. Αυτό είναι μυστικό. Φίλια. Επόμενη γραμμή. Εγώ σου λέω ότι δεν μ' αρέσει. Άμα σου πω ότι μ' αρέσει, θα πάει στράφη η εκπομπή. Πώ θα γίνει, δηλαδή. Έλα. Η υποκρισία σα δεν έχει όρεξη. Μαζεύεστε εκεί τα κολόσοκα, εκεί τρώτε. Δεν χωνεύω ένα στον άλλον. Γυρίζει, βγαίνει άλλο από την πόρτα, τον βρίζετε. Τα μούτρα σα κάτω. Σα βαρέθηκε η ψυχή μου. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Ράβη. Καλημέρα. Καλημέρα στο γιατρό, καλημέρα και καλημέρα. Καλώ τώρα. Αυτό που είπε στην αρχή για τι νηστείε που ο άλλο δεν τρώει κρέα, δεν κάνει, δεν κάνει, πώ νιώθει, πώ στέκεται. Εγώ να σου πω, εδώ και 10 χρόνια κάθε Πάσχα κρατάω την νηστεία που είναι κοντά 50 μέρες, άσχετα αν τη λένε 40. Όταν λες νηστεία, τι τρως δηλαδή? Δεν τρώω κρέατα, δεν τρώω τυριά, δεν τρώω γλυκά, μόνο όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα, ναι, τα φυσικά, σαλάτες, ναι. Ψάρια. Ψώμη. Δεν με λες, δε φίλε, ναι, σωστό. Ναι. Τι δουλειά κάνεις? Δουλεύω παραπάνω από σένα και γυμνάζομαι κιόλας. Ρε Χριστιανέ μου, δεν με νοιάζει αν δουλεύεις παραπάνω. Τι δουλειά κάνεις? Περίμενε. Και μπορώ να σου πω ότι εκείνη η περίοδος, μετά την τρίτη εβδομάδα της νηστείας, γιατί το νιώθω κάθε χρόνο, ίσως να είναι και η καλύτερη περίοδος της χρονιάς. Γιατί νιώθω το σώμα μου να δουλεύει αλλιώς. Ρε ας το σώμα σου, τι δουλειά κάνεις? Έξω είμαι συνέχεια, είμαι στη γύρα, περπάτημα συνέχεια. Περπάτημα κάνεις? Ταχυδρόμος είσαι? Περπάτημα, όχι, περπάτημα λόγω δουλειάς. Ναι, αυτό είναι, ταχυδρόμος είσαι. Πολύ... όχι, εντάξει, αλλά κάτι παρόμοιο. Δηλαδή πόσα χιλιόμετρα περπατάς τη μέρα? Την ημέρα? Ναι. Δεν τα έχω μετρήσει, αλλά πρέπει να είναι καμία 5-6 πρέπει να είναι. 5 χιλιόμετρα περπατάς? Σκοτώθηκε στο περπάτημα, ρε. Τι μας λες τώρα? Και αθλούμε. Τι άθλημα κάνεις δηλαδή? Μια χαρά. Τι άθλημα κάνεις? Μόνο τρέξιμο. Τρέξιμο κάνεις. Μάλιστα. Μόνο τρέξιμο. Δηλαδή εσύ περπατάς και τρέχεις. 8 χιλιόμετρα 38 λεπτά. Είσαι σε καλό δρόμο. Πολύ γρήγορος. Είμαι σε καλό δρόμο, αλλά σου λέω και όταν φτάνει η περίοδο της νηστείας. Μετά από κάποια, σου λέω, με το που αρχίζει η τρίτη εβδομάδα, νιώθω το σώμα μου να δουλεύει πολύ πιο καλά από ότι την άλλη περίοδο της χρονιάς. Ναι. Που λες πώς στέκεσαι, πώς κάνεις. Πώς στέκεσαι, ναι. Μια χαρά. Πώς στέκεσαι, ναι. Μια χαρά στέκεσαι. Ναι. Μια χαρά. Γιατί, άκου να δεις, αν στεκόμουν κι εγώ, και εγώ το κρέας δεν το τρώγα. Γιατί ξέρω ότι είναι καρκίνος. Όλα είναι στο μυαλό. Όχι. Εγώ. Στο λέω, γιατί ο κάθε οργανισμός δεν είναι το ίδιο. Σωστό. Εγώ επιχείρησα να κάνω αυτό το κρέας να το βγάλω από τη ζωή μου και έπεσα νεκρός κάτω. Και λέω δεν βγαίνω. Αυτό είναι μα ένιωθα κομμάρες. Μα ένιωθα δεν βγαίνει η ανάσα μου στο ράδιο. Με καπέλο νεοκροατής. Με καπέλο νεοκόκκινος. Λέω άμα είναι να ζήσω υποτονικά, καλύτερα να ζήσω λιγότερο. Ναι. Περίμενε τώρα να στα πω τώρα. Για διακοπές. Άμα πας στην Κρήτη να πας στα Χανιά. Ναι. Τα Χανιά θα σ' αρέσουν σαν πόλη, θα σ' αρέσει, δηλαδή θα ξαναπάς. Ναι, και με τους άγγλους να φωνάζω να δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Ναι. Έχω καταλάβει πάνω κάτω τι σ' αρέσει, γι' αυτό το λέω, για να πας εκεί. Ναι. Και τέλος, που λες δεν είσαι χριστιανός, δεν κάνεις, από πότε έχεις καταλάβει ότι δεν είσαι χριστιανός? 10 χρονών. Από 10 χρονών. Ναι. Γιατί πήγες παντρευτικές σε εκκλησία? Αφού ήθελαν οι άλλοι. Γιατί πήγες βάφτισε την κόρη σου σε εκκλησία? Γιατί ρε φίλε πήγα σε 100 βαφτίσεις και θα με λέγαν γύφτο που δεν τους καλούσα να τους καλέσω. Κοινωνικό θέμα ήταν. Εσύ λέω την κόρη σου, γιατί τη βάφτισε σε εκκλησία, λέω. Γιατί ρε φίλε, θα στο ξαναπώ και πάλι. Είναι για μένα αυτό κοινωνική εκκλησία. Δεν μπορεί να είμαι έξω από την κοινωνία. Άμα δεν είμαι εγώ χριστιανός, δεν θα βαφτίσω την κόρη μου σε εκκλησία, ούτε θα πάω να παντρευτώ σε εκκλησία. Πού θα πας? Δεν θα παντρευτώ, θα πάω στο Δημαρχείο. Θα πάω στο Δημαρχείο. Αν συμφωνούν και οι δύο. Γιατί εσύ τι νομίζεις ότι εγώ ήθελα να πάω στην εκκλησία να κάθομαι να πάω φλεβίτιδα? Άρα το συμπέρασμα το δικό μου ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Ότι είσαι μεγάλος παντουφλάκιας. Τρως πολύ παντόφλα, φίλε. εσύ παντρεύτηκες? Εκείνη την περίοδο, όχι ότι είσαι, ήσουνα μάλλον. Εκείνη την περίοδο πρέπει να φάγεις πολύ παντόφλα. Κοίταξε, όταν είσαι σε μια κοινωνία, πρέπει να μάθεις να κάνεις και πίσω από αυτά που πιστεύεις. Γιατί αν εγώ εφάρμοζε όλα αυτά που πιστεύω, πρέπει να είμαι σε μια σπηλιά.
Ούτε στο ράδιο άμα, έπρεπε να είμαι, ούτε έπρεπε να πάω με τον Λαντίνη, πώς είναι αυτό τον τρελό, πιστεύεις, σε μια σπηλιά και, και να κάτσω να πεθάνω. Ναι. Άμα τα πιστεύεις και δεν τα εφαρμόζεις, τότε ποιο το νόημα να τα πιστεύεις. Φίλε, να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Όλοι αυτοί που έχουν παντρευτεί, ας πούμε, στην Ελλάδα και τα λοιπά, στο μυστήριο του γάμου. Θέλω να πάρει. Όχι, 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 όχι. Σαν μυστήριο, νομίζω ότι το σκέφτηκαν, το έζησαν, ξέρουν τι γίνεται κτλ. Εγώ προσωπικά για μένα, ήθελα. Όχι αν ήθελε, λέω σαν μυστήριο γενικά. Είναι κάτι, είναι γενικά κάτι τυπικό, ας πούμε. Πραγματικά τυπικό. Είναι μυστήριο, όχι. Όχι, εγώ νομίζω ότι έχει γίνει μια βιομηχανία, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Πιο πολλοί ασχολούνται με τα πριν το γάμο παρά το μυστήριο, ας πούμε. Εκείνη την ώρα είναι όχι, όλοι. Το βλέπω σαν μυστήριο. Όχι, νομίζω ότι για του περισσότερου δεν ισχύει πλέον. Για του περισσότερου. Χάρηκα κιόλα που πήγα και που βάφτισα τα παιδιά μου. Ναι, προσωπικά εσύ μπορεί, αλλά νομίζω ο κόσμο δεν. Ναι, προσωπικά λέω. Ναι, ναι. Μα προσωπικά μιλάω. Δεν όχι, για τον κόσμο τι πιστεύει, για τον περισσότερο κόσμο. Δεν ξέρω τώρα ο καθένα. Όπω είπε ο Κώστα, ο κάθε οργανισμό είναι αλλιώ και ο κάθε άνθρωπο είναι αλλιώ, εντάξει. Ναι, δεν οσμίζει την κοινωνία. Απλά ποιο είναι το νόημα να πιστεύει κάτι αν δεν το εφαρμόζει. Σωστά τα λέει. Όχι, θέλω να πω ότι. Σωστά μιλάει. Μα υπάρχουν. Σωστά τα λέει. Πολύ παντόφλα. Πολύ να σου πω κάτι. Ο χριστιανισμός αφήνει περιθώρια στον άνθρωπο να δηλώνει χριστιανός χωρίς να είναι όμως. Σε πολλά πράγματα. Να το πω και έτσι. Ο Ισλαμισμός όμως. Εγώ εκκλησία ναι. Εκτός από Πάσχα και τα μυστήρα δεν πολύ πηγαίνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι χριστιανός. Ναι, ναι, ναι. Δεν πιστεύω ότι για να είσαι χριστιανός πρέπει να πας στην εκκλησία. Όχι μόνο αυτό, γενικότερα. Εντάξει. Γενικότερα. Γενικότερα. Αλλά, δηλαδή τώρα να σου πω πες τα πόσα μυστήρια. Αλλά, ναι. Αλλά δεν είπα ότι δεν είμαι χριστιανός και πήγα παντρεύτηκα στην εκκλησία. Αυτό δεν το είπα. Αυτό για μένα τώρα το λέω. Για σένα το λέω. Ναι. Για σένα το λέω, για ποιον το λέω. Ρε φίλε, θα σου το πω πιο βαθιά την έννοια. Δεν νιώθω χριστιανός γιατί δεν εφαρμόζω τίποτα από αυτά που λέει μέσα ο καλός Χριστούλης μας. Και εγώ πάλι σε απαντάω γιατί. Και δεν πιστεύω, συγγνώμη. Και εγώ δεν πιστεύω ότι ούτε εσείς είστε χριστιανοί, είστε μούφες, γιατί από αυτά που λέει ο Χριστός δεν κάνετε τίποτα. Εγώ τουλάχιστον λέω είμαι μούφας. Αυτό είναι σωστό. Bye bye, επόμενη γραμμή. Στο ίδιο καταλήγουμε. Μόλις είσαι στην κουμπάρα με τις ποδάρες, το ξεχνάς τον Χριστό. Άντε μπράβο. Και τη βαλίτσα. Με τη δωροδοκία. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε μπράβο. Ωραίος ο ακροατής, μ' άρεσε. Ωραίος. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούτε. Αφού σε πήρες τηλέφωνο, σε ακούμε, ναι. Έχω και λίγο στο λαιμό μου, τέλος πάντων. Ήθελα να πω ένα πράγμα. Τι έχεις, πολύποδες έχεις, τι έχεις. Όχι, όχι, όχι. Έχω τη λαρυγγίτιδα γιατί γιατρός είμαι και εγώ. Θέλω καταρχήν να πω τον μπράβο στο φίλο σου δίπλα τον γιατρό. Ναι. Και θέλω να σου πω κάτι, κύριε Κώστα. Παίρνω καμιά φορά τηλέφωνο. Ναι. Εγώ παιδίατρος είμαι 20 χρόνια. Είσαι ακόμα. Τώρα με τις ιώσεις μου αυτά κολλάνε συνέχεια. Α, με τα παιδάκια, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Δεν υπάρχουν καλύτεροι γιατροί, πιο διαβασμένοι, πιο καταρτισμένοι από τους Έλληνες. Ναι. Να το ξέρεις. Ναι. Βλέπω καμιά φορά που λες ότι ξέρεις λίγο... Εντάξει, έχουμε προβλήματα σαν το σύστημα. Εγώ δεν λέω αλλά... ότι οι γιατροί είναι πολύ καλοί. Δεν υπάρχουν, ειλικρινά στο λέω Κώστα μου, ειλικρινά στο λέω, είμαι 50 χρονών, η ηλικία σου είναι, δεν υπάρχουν πιο διαβασμένοι γιατροί, γιατί ξέρεις κάτι ποιο είναι το θέμα. Εγώ δεν αμφιβάλλω για αυτό που λες, το ξέρω. Εννοείται, εγώ θα καθίσω να διαβάσω, θα στύψω το μυαλό μου να δω ένα περιστατικό. Δεν θα είμαι έξω που καταρχήν, θα στείλω κριτικές, μάλλον οι νοσοκόμες ή οι βοηθοί. Θα στείλουν τα πάντα και εγώ μετά με τη γραβατούλα μου. Ναι, ναι. Εγώ έχω τρεις μέρες που εφημερεύω. Τρεις μέρες. Έχω βγάλει τα παπούτσια μου ακόμα. Στείλω το μυαλό μου για να δω τι έχει, ας πούμε, το κάθε παιδί. Δεν αμφιβάλλω. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή καμιά φορά μα που δεν αμφιβάλλω, ότι... το ξέρω. Έτσι είναι. Ότι το παλικάρι από δίπλα τώρα δεν τον ξέρω, σου λέω πρώτη φορά παίρνω. Καταρτισμένος τέλεια, μην νομίζεις τώρα που βλέπουμε στην τηλεόραση με το ένα χέρι να πίνουν φραπέ ή καφέ με το άλλο να βρεσολυνώνουν και κάτι ταινίες και τα και νομίζω ο κόσμος ότι έτσι απλά είναι. Έχουμε καλούς γιατρούς, αλλά οι διοικητές των νοσοκομείων φάγαν τα λεφτά σουβλάκια και σουτζουκάκια. Ναι. Να σου πω κάτι, ας φάνε ό,τι θέλουν. Θέλω κάτι κλωτσίδια και είναι έξω.
Ναι, εμείς όταν είμαστε μπροστά στα περιστατικά δεν μας ενδιαφέρει τι έφαγε ο ένας και άλλος. Υποφέρουμε, ναι, ακόμα και οι ιδιώτες. Αλλά το διάβασμα που έχουμε ρίξει εμείς δεν ξέρουν έξω, δεν ξέρουν. Φεύγουν οι δικαιωμένοι εδώ, πηγαίνουν εκεί πέρα και γίνονται πρώτοι γιατροί. Και το παλικάρι σου λέω που είναι δίπλα, όχι καταρτισμένος, λέει μερικά πράγματα τα οποία όποιον να βρίσκει έξω δεν τα ξέρει. Μα γι' αυτό πήγαν και έξω πολύ καλοί γιατροί δικοί μας, έτσι δεν είναι? Εννοεί, είμαστε διαβασμένοι, βοηθάμε, κάνουμε, υποφέρουμε μεν από τις ηλικιότητες ορισμένων, αλλά έτσι. Το σύστημα είναι λίγο ανθρωπινό. Πολλά ήθελα να πω. Κάνε αφωνία, γιατρέ, γιατί η λαρυγίτιδα θέλει αφωνία. Εννοείται. Πολλά με αυτά μωρά τι να κάνουμε. Καταρχήν, αν βγει να εξετάζει μωρό με μάσκα, τρομάζει και το μωρό. Οπότε αναμενόμενο να κολλήσει κι εσύ. Σωστά. Καλό βράδυ, να καλό είστε βράδυ, καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Κι εγώ έπαθη φωνή μου γουργουργουρ. Μια εβδομάδα. Κάτι φλέματα, κάτι πράσινα. Δάνης Κατρανίδης. Σαν το Δάνη Κατρανίδη. Κάνε αγάπη μου. Θα περάσουμε δύο μέρες μαζί. Σαν το κόκκινο μιλάει. Τον κάναν και γόη τον Κατρανίδη. Με εκείνη τις αφτάρες από τον Παπαλιγούρα τον κάναν γόη. Σαν τον πουλάει. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Αφού είπαμε καλημέρα. Κώστας λέγομαι, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Κατάλαβα, τρεις φορές είπες σε 10 δευτερόλεπτα. Αύριο πώς τον βλέπεις τον ΠΑΟΚ αυτό που λέει? 3-0. 0-3 εννοείς? Ορίστε. 0-3, ναι. Επίσης ρε φίλε, έχω ένα θέμα με τις γυναίκες τώρα τελευταία. Δηλαδή η δικιά μου δεν μου κάθεται. Αφού λες τρεις φορές άμα δω άντρα να μιλάει και να λέει η γκόμενα ξενερώνει. Σταμάτα αυτό το θέλω πιο ταχύτητα στο μυαλό. Τι να κάνω? Τι να κάνεις? Προπόνηση. Ναι. Τι άμα λες? Άμα λες σε μένα στην κόμενα τι θα λες? Μόλις πεις την κόμενα δρόμο, επόμενος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ραπτόπουλε. Έλα. Ήθελα λίγο να σου κάνω κάτι παράπονα. Έχεις παράπονα? Σ' ακούω πολλά χρόνια, να πω 10, 15. 20. Δεν παίρνω συχνά τηλέφωνο. Σε πήρα πριν κάνα 2-3 μέρες στην εκπομπή με τον Κόκκινο. Ξεκίνησα, μου έδωσε το λόγο καταρχήν. Εκεί που πάω να ξεκινήσω να μιλήσω, αρχίζεις να τσακώνεσαι με τον Κόκκινο. Μπούρου. Πάω να μιλήσω πάλι, με διακόπτης. Τα δικά σου εκεί πέρα. Είχα υπερβιταμίνωση πάθει. Άκουσε με. Για τον Κρέσπο ήθελα να σχολιάσω για τη συνήθεια που έχουν να τον βάζουν αριστερό μπακ. Μα δεν έχουν άλλον. Πεταγώσουν εκεί, πάλι το ίδιο. Πάλι. Δεν προλαβαίνω να πω μια φράση. Έφυγες φίλος, έφυγες ο επόμενος. Λέω, καταρχήν λέω, έμεινα... Καλά κάνεις. Να μην πω τη λέξη, έμεινα μαρουθάκο. Λέω τι γίνεται τώρα. Δηλαδή τουλάχιστον αυτό, τουλάχιστον είναι αγενές. Να μην πω τίποτα άλλο. Δηλαδή όταν ανοίγεις γραμμές με τον κόσμο, δεν έχω παρατηρήσει ότι. Είναι αγενέστατο, όχι αγενές. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Έχω παρατηρήσει ότι το κάνεις και με άλλους. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λόγο, άσου να μιλήσει. Αυτό κάνεις και τώρα. Έχεις δίκιο. Τι παθαίνω. Αυτό ήθελα να σου θα πω. Θα σου πω τι γίνεται, να στο δικαιολογήσω σε δευτερόλεπτα. Ξεκινάει η εκπομπή. Θα το πούν και οι επόμενοι. Άμα θες, ρώτησε να το σχολιάσουν. Πιστεύω. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά δώσ' μου την απολογία σε 10 δευτερόλεπτα. Ξεκινάει η εκπομπή. Έχει 8 λεπτά διάλειμμα και μένουν 20. Ξεκινάει ο Κόκκινος με πρώτη. Έχει φάει 4 λεπτά, λέει το μισό χορηγό. Με πιάνει άγχος εμένα. Και πρέπει να πάω γρήγορα. Έχω τον αργό και πρέπει να τα κάνω γρήγορα. Και πάνω στη βιασύνη κάνω αυτή τη βλακεία. Σου ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Πάμε διάλειμμα.
Ρωτάνε γιατρέ αν η Κορίνα δουλεύει ακόμα στο μαγαζί σου, στο γιατρείο σου. Φυσικά. Εκ το όροφο. Πάντα. Εγνατία είσαι. Ναι. 63. Μπράβο. Μπράβο. Το μάθα. Το πέτυχε. Τέσσερα. Τέσσερα. Το τηλέφωνο θέλω. Και όχι και τέσσερα στο κέντρο. Τι είναι. 282-400. Α, ναι, 282-400. Ναι, ναι. Θε να πάμε στι υπόλοιπε γραμμέ. Να πάμε. Εσύ τα Χριστούγεννα θα κάνει. Εδώ θα είναι. Θα ξεκουραστείς. Αναγκαστικά θα είμαι στα κλειστά. Ναι. Ψάχνω ένα καλό μασέρ. Ναι. Να με πιάσει να με πατήσει. Ναι. Από τις γάμπες μέχρι επάνω να με χαλαρώσει. Ένα χειροπράκτης. Ένα γορίλα ρε, που έχει ναι, δυνατά ναι. δάχτυλα. Βάλτε το Γρηγόρη. Βάλτε το Γρηγόρη. Δεν έχει δυνατά δάχτυλα. Πώς δεν έχει. Δεν έχει. Είναι μειώδης. Ο πιο δυνατός άντρας στα δάχτυλα που έχω δει στη ζωή μου είναι ο Αντώνης ο Κλαδάς. Mm. Ο Κλαδάς σε πιάνει σαν να είσαι ντανάλιες. Ο Κλαδάς. Ντανάλιες. Ντανάλιες. Πρόεδρος της Θύρας 4. Mm. Τέτοια δύναμη σε σφίξιμο στο δεν έχω δει σε άνθρωπο. Πολύ δυνατό παιδί. Στα δάχτυλα εδώ. Αυτός θα γίνει μαζέρα, σε κάνει. Παραπονιέμαι ότι πέφτουν οι γραμμές. Καλά, μη φωνάεις. Καλημέρα, ναι, έχει δίκιο. Ναι, μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Δευτέρα άκουσα Ραπτόπουλε, θα δικάσεις τους οπαδούς. Θα δικάσω τους οργανωμένους οπαδούς. Όχι εγώ, ο λαός. Μπορεί να τους αθώσει. Οργανωμένους οπαδούς πιανού. Όλων των ομάδων. Τη πόλη μα. Τη πόλη μα. Τη πόλη μα, ειδικά. Ναι, ναι. Και τι έχεις να μου πεις, Ραπτόπουλε, εσύ προσωπικά για αυτούς τους οπαδούς. Εγώ, ο λαός θα κρίνει άμα είναι ένοχοι ή αθώοι. Εσύ τι έχεις να πεις για αυτούς τους ανθρώπους. Για, ανεξάρτητα από την ομάδα που υποστηρίζουν. Ναι. Φέρανε την πολιτική στο γήπεδο. Πρώτη ενοχή. Δεν νομίζω σε κάποιο γήπεδο τη πόλη να έχει την πολιτική. Όλα τα γήπεδα βάλαν τα πολιτικά. Βάλατε τα πολιτικά. Βάλατε τα πολιτικά στις κερκίδες. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πώς δεν ισχύει. Εμείς που ζούμε στην Ουγκάντα, ζούμε, που ζούμε στην Ταγκανίκα, ζούμε. Πώς είναι δηλαδή. Αφού πλακώνεστε στο ξύλο μεταξύ σας. Και αφορμή πήρα από τα επεισόδια που γίνανε στην Παρτιζάν. Παρτιζάν εναντίον Παρτιζάνων. Μη συγκρίνεις τους Σέρβους με τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Είναι λάθος η σύγκριση. Δεν τους συγκρίνω. Λέω αφορμή πήρα. Θύρα 3 εναντίον θύρα 1. Είναι αυτή. Ναι. Καλά τώρα. Έλαβε καλά τώρα, βρε τώρα. Έλαβε καλά, βρε τώρα, βρε. Σοπαδί, Ραπτόπουλε είναι αυτή που είναι δίπλα στην ομάδα. Σόπα, μωρέ, και οι άλλοι τι είναι, έξω είναι από την ομάδα. Τι δίπλα στην ομάδα. Σοπαδί είναι. Γιατί και άλλοι οπαδοί. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Τι να καταλάβω, μωρέ, που φέρατε τη δεξιά, την αριστερά μέσα στις κερκίδες, μωρέ τώρα. Να κρατήσω και να ακούς και μετά να συμπληρώνεις. Διαφωνώ μαζί σου. Ερωτήματα. Διαφωνώ. Ναι, θα μου τα πεις. Ναι. Θα μου τα πεις. Πολλές φορές ακούω κάνεις σύγκριση όταν βγαίνουν Αργιανοί και τους λες τι είσαι. Αργιανός ή σούπερας. Ναι. Ξέρεις τι είναι σούπερας, Ραπτόπουλε. Ξέρω τι είναι. Έβαλε το Super 3 πάνω από τον Άρη. Ραπτόπουλε, όχι. Έβαλε το Super 3 πάνω από τον Άρη ο σούπερας. Ναι. Αν θέλω να σου πω εγώ τι είναι. Δεν πάει μόνο που είσαι μικρός. Δεν είναι αυτός που τραβιέται στις εκδρομές και στον δρόμο. Α μην τραβιέται. Είναι και αυτός. Σιγά μωρέ, του οφείλει ο Άρης τώρα επειδή τραβιέται στις εκδρομές. Διότι εμείς το 80 που πηγαίναμε στα γήπεδα εκτός έδρας οργανωμένοι ήμασταν. Από το μετερίζι του τραβιέται και γράφει χιλιόμετρα για την ομάδα. Σόπα μωρέ παλιά που τραβιόταν ο κόσμος. Μουρυλέσκι ρε. Εσύ σου περάσαι τώρα. Εγώ είμαι Αργιανός. Σου περάσει ή Αργιανός είσαι. Μόλις σου εξήγησα το διαχωρισμό αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Πώς το πες αυτό. Δεν με πείθεις. Δεν σε πείθω ρε φίλε γιατί έχεις τη δικιά σου αυτή την άποψη η οποία νομίζω ότι πουλάει και το χρησιμοποιείς για να δημιουργείς εντάσεις. Ναι ενώ είναι ψέματα ας πούμε. Και όποιος μπει σε αυτή τη λούπα τώρα ναι. Δεν έχει με κάτι καλύτερο να ασχοληθεί. Εσύ τι λες, θα αθωωθείτε ή θα καταδικαστείτε από το κοινό. Από το δικό σου το κενό. Όχι κενό ρε, κενό έχω στο κεφάλι μου. Κοινό λέω. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε. Εσύ τι λες όμως. Από το δικό σου το κοινό. Ναι. Τι νομίζεις τελευταία σε παρακολουθούν Ραπτόπουλε, τίποτα οπαδί, τίποτα άλλοι. Αν παρακολουθούσαν οπαδί μόνο, θα ήμουν με τη Δέσπο στο... Θα ήμουν με τη Δέσπο, έξω από το Θαϊθαράπ και θα πουλάγα καραμπόκια, λέγε. Εσείς νομίζετε ότι επειδή είστε οπαδί πρέπει να σας προσκυνάνε οι πρόεδροι, οι δημοσιογράφοι και οι παραγωγοί. Επειδή είστε οργανωμένοι, έτσι νομίζετε. Έτσι νομίζετε, αλλά να ξέρετε ότι ο κόσμος, ο πολίτης δεν σας γουστάρει. Τους οπαδούς, τους οργανωμένους. Το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Άντε μπράβο. Καληνύχτα, επόμενος. Δεν σας γουστάρει. Άντε μπράβο. Συνδικαλιστές γίνατε.
Οι περισσότεροι. Άντε μπράβο. Παλιά είχαμε τους δημοσιογράφους, τα βατζίδες. Τώρα έχουμε εσάς, τον ερασιτέχνη. Έχουμε στην μπάλα πολλούς τα βατζίδες έχουμε. Άντε μπράβο. Μου φέρατε την πολιτική στην κερκίδα. Και μαλώνετε μεταξύ σας. Αντί να πάτε ενιαία σε όλες τις ομάδες. Από τον Ολυμπιακό μέχρι την τελευταία ομάδα. Φενταγίν. Άντε μπράβο. Ναι. Καλημέρα. Σου πειράζει, είσαι η Αριανός. Σε πειράζει, ε. Καλημέρα. 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 Ραπτόπουλες είσαι. Μάλιστα. Λοιπόν, από Αστρόμαυρη Νέα Κρίνη τηλεφωνώ. Καλώς τον. Η Νέα Κρίνη πιο πολύ Αριανή έχει. Πού βρε, πού. Πού βρε, πού. Ανατολικά η Αριανή είναι πιο πολύ. Ως και γύφτη στο Φοίνικα Αριανή είναι οι περισσότεροι. Δηλαδή λες εσύ ότι αν πας ένα σχολείο τώρα και ρωτήσεις 10 παιδάκια θα σου πούνε 7. Στο σχολείο όχι. Αλλά αν πάω εκεί και 35-40 άριδες ρωτήσω στην Κρίνη, Αριανοί θα περισσότερο από τους παοξίδες. Έτσι λέω εγώ. Εσύ πες ότι θα είναι παοξίδες πιο πολύ. Λοιπόν, εσύ είπες ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, το είπα. Με ποια λογική. Τόση ώρα σε ακούω, ο ένας δεν σου κάνει, ο άλλος δεν σου κάνει. Γιατί μου κάνουν οι άλλοι, δηλαδή. Γιατί ο Ιβάν ξοδεύει παραπάνω. Και εντός και εκτός και επί τα αυτά. Ο Χοντρός δεν θα σκάσει τώρα χρήμα. Ο Χοντρός, αν πάρει το Μυραλάς και πολλοί τους είναι. Και το Ρωσίδης γέρος είναι, δεν μου κάνει. Αντί να πάει να πάρει οχτάρι, πάει να πάρει μπακ. Σα χλαμάρες κάνει ο Χοντρός. Δεν έχουν και Τζουλού όμως τώρα. Θα είναι μόνο πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτό είναι κακό για σένα. Σωστό. Εντάξει, ρε Ραπτόπουλε. Απλώς. Κοίτα. Άκου. Ανεβαίνει σε φόρμα ατομικά η ομάδα σου, οι παίκτες σου. Ανεβαίνουν σε φόρμα. Πρώτον. Δεύτερον, η διαιτησία είναι 50-50-49-51-51-49. Καλή είναι. Αν μπορέσει να πάρει κανένα σφύριγμα στο τέλος, καλό θα είναι και αυτό. Τι τον έβγαλε στον άλλο τον Κασίδα, τον γραμμένο. Τι τον έβγαλε για μόστρα, πρέπει να σε βοηθήσει. Τρίτον, δημόσιες σχέσεις άριστες, ξάρθες, ατρόμητοι, πανιόνιοι κτλ. Πάρα πολύ καλός. Γιάννενας και Κέρκυρα. Άμα δεν το πάρει, τι να σε κάνω, ρε φίλε. Και το πάρει ΑΕΚ. Και κάτι ακόμη να σου πω, Ραπτόπουλε, και να κλείσω για να μην ενοχλώ. Δεν ενοχλείς. Πες μου λίγο, εσύ αν συνέχισες μπάλα, τι λιγότερο θα προσέφερες στον ΠΑΟΚ σε ηλικία, ρε παιδί μου, να είσαι ποδοσφαιριστής από τον Σάχοφ. Ο Σάχοφ. Ο Σάχοφ παίζει μπάλα γιατί έχει μάναζερ καλό. Άμα κάνουμε, εγώ και εσύ πάρουμε τα μάξι, οι δυο μας. Και πάμε να βρούμε, τι να σου πω, ρε παιδί μου, να γυρίσουμε τα Βαλκάνια. Αξοδέψουμε, ξέρω εγώ, 500 ευρώ βενζίνη. 5 Σάκοχ θα βρεις εσύ και άλλους τόσους θα βρω εγώ. Θα βρούμε. Ωραίος, Ραπτόπουλε. Θα λέμε. Συρετίσματα σε ένα φιλαράκι από Κρίνη του Στέφανο. Προσέξτε στην Κρίνη γιατί κυκλοφορούν κάτι σκυλιά εκεί πέρα. Εμείς είμαστε τα σκυλιά. Ναι. Άντε καλά. Γιατρέ και εγώ ψάχνω ένα καλό μασέρ για το ίδιο πράγμα. Που λέει ο Ράπλε, ξέρεις κανένα, ρε φίλε? Όχι, προσωπικά δεν ξέρω. Μασέρ να σε πιάσει, θα εσύ, σου πιάσει. Εσύ ξέρεις. Εγώ τον δικό μου τον έχασα κάπου, είναι τώρα. Ναι. 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 Έλα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι, εσύ που μαρσάρεις. Ναι. Τι έγινε, καλά. Καλά. Έλα, αυτό που λέει, ναι. Να σου πω κάτι, ναι. Παιδί μου. Λες την ώρα για τα Χριστούγεννα, για το Πάσχα, δεν σ' αρέσει. Όχι τίποτα. Πάσχα, ρε. Πάσχα είναι. Πάσχα. Πώς. Πάσχα είναι. Πάσχα είναι. Ναι. Α, ναι. Έχει δίκιο. Πάσχα. Εσύ, ρε, όταν έρχεται το Πάσχα, δεν πας και τρως όλο το αρνί εκεί πέρα, το σκίζεις το κόκαλο. Όχι. Τι Πάσχα. Όχι, δεν μ' είπαν εμένα. Ποιος σε είπε. Άσε και σου είπε, μ' είπε. Από πού είσαι εσύ. Από πού είσαι εσύ, ρε. Καλαμαριά. Έχω πάει στην Καλαμαριά εγώ να φάω αρνί. Δεν παίρνει και στροφές. Έχεις και μύτη που φυσάει. Από τον Τύρναβο. Από τον Τύρναβο είσαι, ρε βλάχο, από πού είσαι. Ναι, και σπίτι σου, ρε. Ποια Καλαμαριά, σπίτι σου τρως αρνί. Σπίτι μου να φάω αρνί. Σ' αρέσει το αρνί, ρε. Πολύ, πολύ. Τρως και την πέτσα. Εννοείται. Εμένα με πειράζει το έντερο, ρε, δεν μπορώ. Έχω ευερέστη. Πάει αίμα.
Έχω ευερέθη στο έντερο. Άμα τρώω τέτοια βαριά, τέτοια. Ναι, είμαι και αγχώδης τύπος. Χτυπάει το έντερο. Κοκορετσάκι όμως. Κοκορετσάκι όμως. Κοκορετσάκι θες, ε. Ναι. Δεν λέω όχι. Καλό είναι. Εντάξει. Ναι. Καλώς. Έγινε, bye. Bye. Ε? Δηλαδή, εσείς η γιορτή είναι για να φάτε ρε γομάρια. Για να φάτε τις πέτσες και τα αυτά. Δηλαδή τις άλλες μέρες ρεβόδια. Δεν μπορείτε τότε. Κατάνοιξη. Τι κατάνοιξη. Ρε. Αφού βλέπεις το πνεύμα. Ποιο πνεύμα βλέπεις. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Έχετε καλημέρα, γίνει καλημέρα. Υπερκαταναλωτικοί. Σας βάζουν εκεί, αγοράζετε. Έλα, Κώστα. Λέγε, φίλε. Γιατρός, έλα, γιατρέ μου. Έχει κλείσει φωνή μου, δεν ξέρω αν μ' ακούσει. Και εμένα είχε κλείσει κάτι φλέματα, κάτι πρασινάδες, κάτι χλέπες. Ναι. Ναι. Καλημέρα, εδώ είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Θα σου πω τρία πραγματάκια. Πέστα μου. Το πρώτο είναι ότι έχει πει μια τεράστια αλήθεια που λες ότι όταν πάει μια μισή ώρα, σαν να γυρνάει ένας διακόπτης και σε παίρνουν διάφοροι τηλέφωνο. Ναι. Πιθανότατα κι εγώ μέσα σε αυτούς. Ναι. Μετά τη μια μισή είναι λίγο τα πράγματα περίεργα. Δεύτερον, ένας ρεπόρτερ του Ολυμπιακού είπε ότι ο Τωροσίδης είναι στο πλάνο του Δαιμονή για να δοκιμάσει να παίξει με τρεις πίσω. Το οποίο δεν θεωρώ κακή ιδέα. Συγγνώμη, ο τρίτος στόπερ θα είναι ο Τωροσίδης. Ο τρίτος στόπερ θέλει να είναι ο Τωροσίδης. Ο Μπακ ποιος θα είναι. Ο Μπακ ο ένας θα είναι ο Φικέιρας ή ο Ομάρ και απ' την άλλη θα είναι είτε ο Κούτρης είτε ο Φικέιρας από τη δεύτερη ναι, εκεί στέκεται ο Τωροσίδης. Εκεί μπορεί να σταθεί ο Τωροσίδης και να καλύψει και το δεξί μπάκο όταν θα ανέβει. Πότε έπαιξε, σωστό. Όπως ο Αλπί καθοθαέτα στην Τσέλσι, ναι. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος είναι στόπερ, είναι ψηλός, είναι γρήγορος, στο 1,80 τόσο. Ωραία. Έτσι στέκεται, ναι. Αλλά πες μας εσύ πότε ο Λεμονής έπαιξε με τρία στόπερ. Να πω όνομα ρεπόρτερ. Ό,τι γουστάρει. Συνάλογο. Ο Ηρακλής Αντίπας είπε ότι το σκέφτεται. Ναι. Και πιθανότατα μια από τις ιδέες είναι όταν αμήνεται η ομάδα και τα μπακ έχουν γυρίσει, ο Τωροσίδης να βγαίνει μπροστά από το στόπερ και να κάθεται δίπλα στο Ρωμαό. Να μπασταρδεύει δηλαδή εξαροστόπερο να γίνει. Κάτι τέτοιο. Ναι. Το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ καλή κίνηση. Δεν κακό. Γιατί τρεξίματα μπορεί να μην έχει, αλλά. Δεν είναι για να το βάλει στον Τωροσίδη τώρα 60 κούρσες μέτρα και τέτοια. Δεν είναι να παίξει δεξί μπακ, ιδιαίτερα φουλμπακ. Δεν μπορεί. Είναι γέρος, φαλακρός, κιλά θα βάλει. Έτοιμος για θλάση σαν το Βιερίνια, τι να τον κάνει. Κάτι είπες περί θρησκείας, γάμους και τα συναφή. Ναι. Επειδή το θέμα του γάμου για κάποιο λόγο μένε με αγγίζει προσωπικά πάρα πολύ, χτυπά μια ευαίσθητη χορδή. Θεωρώ καταρχήν ότι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα θρήσκος, θεωρώ ότι ο μόνος λόγος για να παντρευτείς είναι για να λυθούν ορισμένα κληρονομικά θέματα όσον αφορά τα παιδιά, να μην έχεις τρεχάματα με γραφειοκρατίες και για οποιοδήποτε τύπο εξασφάλιση μπορεί να προσδώσει μια σύνταξη. Αυτό ναι. Όμως για μένα έτσι όπως γίνανε οι συντάξεις, έτσι όπως γίνανε οι συντάξεις, οι γυναίκες φεύγουν πια. Καλά, σε αυτό δεν έχεις άδικο. Αλλά... Δηλαδή λες, είναι οι άλλοι, θα πάρει η σύνταξη ο άλλος 1400 ευρώ και η άλλη θα πάρει το 1100. Και αυτή να πάρει τη δικιά της 1700. Ξέρεις την κόμενα να τη βλέπει ο άλλος με 1700 το μήνα. Τώρα δεν έχει τέτοιες συντάξεις. Λοιπόν. Άμα μείνει γύρα. Επίσης αυτό που θέλω να πω είναι και γιατί ακούψες εδώ στη χορδή είναι ότι η διαφορά του γάμου στην εκκλησία από το γάμο στο δημαρχείο. Αυτό που έχω ζήσει αυτή τη στιγμή όλοι όσοι είμαστε, εγώ είμαι εργένης, είμαι 45-45. Τι γλίτωσες εσύ. Εντάξει. Θες να παντρευτείς. Όχι ούτε καν. Δεν θες τώρα. Όχι. Άρα φιλολογική κουβέντα κάνεις. Ναι, ακριβώς όμως θα σου πω γιατί φιλολογική κουβέντα. Έχω φίλους στην Ελλάδα με τους οποίους μεγαλώσαμε μαζί, οι οποίοι κάποια στιγμή στα 30 μας παντρεύτηκαν, λίγο άλλος λίγο νωρίτερα, άλλος λίγο αργότερα. Τότε ήταν η εποχή που για μένα οι αγκυλώσεις της ελληνικής κοινωνίας με το γάμο στην εκκλησία, τα γλέντια και όλα αυτά, κόστιζαν μια περιουσία. Την και... οποία είχες και... να δώσεις. Ορίστε, ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. πολύ βέβαια. Μάζευες τα κολόσογα εκεί τα. Γινόταν τη μουρλή, φαγιά, γλέντια. Άκουσα με. Ναι. Πολλοί μπήκαν στο τρυπάκι να ακούσω συγγενείς να τους λένε ότι κάτε εσείς στο γάμο και το γλέντι και εδώ είμαστε εμείς να σας βοηθήσουμε. Ναι. Έγινε ο γάμος στο γλέντι, τη συγγενείς μου. Ήτανε και μια μορφή επίδειξης οικονομικής. Έχω μαλώσει με φίλους λέγοντας την επίδειξη ότι ξέρεις κάτι, αυτό το γλέντι που θα κάνεις κοστίζει 10, 15, ενδεχομένως και 20 χιλιάρικα. Αυτά να τα βάλεις κάτω είναι 2 χρόνια του παιδιού στο πανεπιστήμιο.
το παιδί περάσει στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, εκεί, στην Αθήνα, σε οτιδήποτε, με αυτά τα λεφτά που θα φάσει ένα βράδυ, σπουδάζει το παιδί. Ναι, αλλά τα χρόνια εκείνα δεν υπολογίζανε αυτοί. Το ξέρω. Τι είχαν βάλει το χρηματιστήριο, είχαν βάλει. Είχαν τρέλα, μούρλα είχαν. Ακριβώς. Κουμάρια, τι θες. Αυτό θα επίδειξη. Τότε ήμασταν στα 30, τώρα στα περασμένα 40, σχεδόν 50. Όλοι τους έχουν παιδιά οι οποίοι, τα οποία είναι στο κατόφλι του πανεπιστημίου. Ξέρεις πόσοι μετά από χρόνια σε κουβέντες που έγιναν πλέον κάπου στο κλίμα ισορρόπησε, μου είπαν ρε εσύ αυτά τα 10-15 χιλιάρικα που τότε που είχαμε τσακωθεί να τα είχα τώρα για τα φωτιστήρια του παιδιού για το ένα για το άλλο. Δεν μου λες από τους φίλους σου, ναι. Όσοι χάσαν τη δουλειά τους, τους παράτησε και η γυναίκα. Δύο χάσαν τη δουλειά τους, ο ένας τον παράτησε η γυναίκα, ο άλλος βασικά χώρισε γιατί... Γιατί δεν έχασε τη δουλειά του, κατάλαβα. Όχι, όχι, βρήκε γκόμενο ο ίδιος. Τι γκόμενα να βρει, χωρίς δουλειά τι γκόμενα να βρει. Περίεργη ιστορία, ήταν μια φλούσια που τον γούσταρε ακόμα πριν παντρευτεί και παράτησε τη γυναίκα του, ήταν άφρακος και τον γύρισε στην πλούσια, ας πούμε, και τώρα είναι σόγαμπρος. Και τώρα είναι σόγαμπρος και εχμάλωτος. Ναι. Δεν έχει σημασία. Εχμάλωτος. Κάτι τελευταίο. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τελειώνει ο πρώτος γύρος. Με την ΑΕΚ ένα βαθμό μπροστά από τον Ολυμπιακό και τον Ολυμπιακό ένα βαθμό μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Άκουσα πριν τον Ραγκάτση για την κρεβατωμένος που είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι θες στην Ελλάδα καμιά εβδομηνταριά πόντους για να πάρεις το πρωτάθλημα. Και αυτή τη στιγμή όλοι έχουν γύρω στους 30, κάτω από 30, ενδεχομένως να περάσουν τους 30, αν δεν απατώμενοι στους 28. Ωραία. Θεωρείς ότι ο δεύτερος γύρος για τις τρεις μεγάλες ομάδες που προηγούνται ή έστω για τις δύο για να έχουν μια ενέργεια. Πιο πολλοί βαθμοί θα πάρουν. Θα είναι τόσο πηχτός ώστε δεν θα χάνουν καθόλου βαθμούς για να κάνουν 40. Θα κάνουν. Ο πρωταθλητής θα βγει με 65. Ναι, θα βγει με 65. Ναι, ναι, έτσι λόγω. Κοίταξε, ο πρωταθλητής θα βγει με 65, αυτό αφήνει περιθώριο για γκέλες. Θα γίνουν γκέλες. Αφήνει περιθώριο για γκέλες. Γιατί αν δεις, όλοι έχουν κάνει τρομερές γκέλες αυτή τη στιγμή. Έκλεισες, γιατρέ. Χαιρετώ. Καλώς ήρθατε. Παναθηναϊκός από Καβάλα, χαιρετίσματα. Όχι ακόμα, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Όσοι είσαι στις γραμμές. Καλημέρα. Έλα, Κωστά. Καλώς τον. Έλα, ο Γρηγόρης. Ποιος Γρηγόρης? Ο Σολοτάμαρο. Αν βρίσεις ξανά, θα πάρω το κόρτο Παθαρθό στην Κοζάνη και θα παίξουμε πυγμαχία. Τα κάνεις. Ακούσε, λέω. Τι είπες? Κάθε βράδυ που βγαίνεις, βρίζεις και σε κόβει ο ηχολήπτης. Περίμενε, ο ηχολήπτης είναι δικός μου, γι' αυτό με κόβει. Εντάξει. Το πληρώνω, τι θέλεις. Εγώ έχω πολλά λεφτά. Δεν μου λες, έχεις ιδανικά εσύ πάνω σου, ιδανικά, γιατί μόνο μένα με τη δημοτική σπάς, πες μου. Ιδανικά δεν έχει κανένας από εσάς. Όλα για λοιπόν, τα λεφτά τα κάνετε. Λοιπόν, επειδή αγαπάς μόνο τα λεφτά, η Ελλάδα, φίλε μου, είναι πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια. Το ξέρεις. Ένα-ένα. Άκου. Ένα-ένα. Η Ελλάδα, τα ιδανικά του Έλληνα είναι πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια. Εγώ είμαι λίγο αναρχικός στο σεξ. Τάπα. Φίλε, αυτές τις βλακίες τις έλεγε και ο Πρέκας. Εσύ τι είσαι, αυτές, βλακίες, ξέρω τι λέω. Μη με φωνάζεις εμένα, βρωμόβλαχη από την Κοζάνη, μη με φωνάζεις. Λοιπόν, αφέ, χαμώ τον ελέγχο σου, δείτε εγώ. Δεν είστε χριστιανέ μου, δεν έχει έξοδα τούτο το σπίτι, ορίστε κατάσταση. Εάν ξαναβγείς, που δεν θα ξαναβγείς, είσαι τελειωμένος. Άμα σε βρω βρε κολόβλαχη από την Κοζάνη, άτροπε, ανώμαλε που θες να πηγαίνεις με τραβεστή, ανώμαλε, θα σε σπάσω τα παΐδια. Άμα ξαναβγείς εδώ. Ανώμαλε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Βρίζεις κάθε φορά. Κοπρόσκυλο. Μάλιστα. Έλα, ραπ. Έχεις εσύ ιδανικά. Κοπρίτη. Έλα, φίλε. Έλα, ραπ, μ' ακούς. Τα ιδανικά σας τα είδα. Ναι, στους Τούρκους άμα έχουν λεφτά, αλλά η πατρίδα να είναι ελεύθερη. Και ο άλλος πήγε στη Θάσο 80%, Τούρκους πελάτες είχε. Αφήστε τον παραμύθι. Παραμυθάδες. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ραπ. Καλώς τον. Έλα, καλημέρα. Ένα που ακούσα τον Εύωσμο είμαι. Εύωσμο. Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Ναι, ναι, καιρό έχεις να πάρεις. Πήρα ραπ να σε πω εσύ προγνωστικά εδώ για τη Super League, αλλά για την αγωνιστική. Δεν έχει κανένα μάτσο μόνο της προκοπής. Δηλαδή, ΑΕΚ Απόλλων, 1-20. Πλατανιάς ΠΑΟΚ 1-10. Ολυμπιακός Γιάννερ. Τι να παίξεις ρε φίλε, δεν έχει. Τον Πλατανιά πώς το βλέπεις με τον ΠΑΟΚ? Τι να σου πω ρε φίλε, άμα τον Πλατανιά τον κερδίσει, τι να σου πω.
Δηλαδή τι λες τώρα, ότι θα σπάσει ο Πλατανιάς, ο Απόλλων και ο Ολυμπιακός, λες. Μακάρι να σπάσουν και οι τρεις. Μακάρι. Κάποιο θα σπάσει, ρε Ράπνα. Δεν το βλέπω να κερδίζει. Ποιο σπάει, λέει, από τα τρία. Το πιο πιθανό να σπάσει είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα γιάννα. Αμέ. Ένα ωραίο χ. Αμέ. Λες ραπέ. Δεν ξέρω και. Εντάξει, ο Πάοκ τώρα. Τα χάφτω Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν θα βάλει γκολ Πλατανιάς, γιατί δεν είχε καλή. Ο Πλατανιάς μου, ρε. Άσε με τον Πλατανιά μου τώρα. Άσε με. Λες ραπέ να μην το παίξουμε. Όχι. Τώρα είναι ευκαιρία, ρε φίλε. Τελευταίες αγωνιστικές να πούμε. Μπας και βγάλουμε και κάναμε ροκάμα τώρα. Να πάμε για κάνα μπουκάλι. Μπουκάλι, στο φάνε διπλό το μπουκάλι τώρα. Πάμε άλλοι δύο γιατί βιχάω και δεν έχω πολύ λαρίνγκι να πούμε. Βγήκε το φλέμα στο λαρίνγκι. Καλημέρα. Πρώτο τελευταίο. Χαίρετε. Λέγε φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς σας. Τρία θέματα. Ένα τα Χριστούγεννα, δύο το παδικό, τρία κάτι για τον Πάοκ Πλατανιάς. Πάμε ένα. Πρέπει να δικάσεις δικαστήριο τα Χριστούγεννα, φίλε. Μαζί σου να τα καταψηφίσω, εγώ, εσύ και ο Σκρούτς, η χειρότερη, πιο υποκριτική γιορτή δεν μπορείς ούτε να κρυφτείς, ούτε να κρυφτείς δεν μπορείς από τα Χριστούγεννα. Συμφωνώ πολύ τους μαζί σου, αν και έχω ευλάβεια προς τον Χριστό. Τι ευλάβεια έχεις? Τι ευλάβεια? Έχω μια ευλάβεια προς τον Χριστό. Τι ευλάβεια? Η μεγαλύτερη υποκρισία του χριστιανού είναι ότι από αυτά που είπε ο Χριστός δεν εφαρμόζει τίποτα. Και πιστεύει ένα Θεό με τον οποίο έχει πει άπειρα πράγματα και δεν εφαρμόζει τίποτα. Δηλαδή οι χριστιανοί είμαστε αντίχριστοι από τις πράξεις μας. Και οι πιο αντίχριστοι είναι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Περισσότεροι. Πείτε βαθιά συζήτηση για την κάνω τώρα σε αθλητικό ποιητή. Λοιπόν, δύο. Το παδικό. Πήρε το παιδάκι αυτό Αριανό, συμπαθέσα το ήταν. Το καημένο θεωρούσε ότι είναι κάτι που δεν έχουν ο παδός. Πιο παδός από μένα δεν υπάρχει. Δεν είμαι καν φιλαθλός. Είμαι μόνο ο παδός. Που σημαίνει τι δηλαδή. Θα παίξει Πάοκ Πιερικός σε ομίλους του κυπέλου και θα παίξει τελικός παγκοσμίου κυπέλου. Πάοκ Πιερικός εδώ. Ναι. Λοιπόν, ο παδί είναι ένα συνδυασμό, μια διασταύρωση βαριά ψυχασθένεια και βαρύ εθισμού. Μην πιστεύει αυτό το παιδί λοιπόν ότι κάνει κάτι που δεν έχουν ιδιοτέλεια οι οπαδοί, φίλε. Άμα αναλύσω εγώ τη Δευτέρα τον οπαδό, ο οπαδός είναι ιδιοτελής. Δεν είναι μωρά. Είναι. Ιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλειά του είναι ότι η ψυχή του είναι άδεια, τη γεμίζει η ομάδα βάσει της κοινωνικότητας που έχει. Ένας οπαδός μόνος του ένας οπαδός νιώθει τεράστιο κενό. Η ομάδα, η ομαδοποίησή του στην κερκίδα τον δυναμώνει. Ένα. Το σπουδαιότερο. Λέει, κάναμε ταξίδια για τον Άρη. Για την πάρτι σου έκανες ταξίδια. Για να γεμίσει η ψυχή σου η άδεια. Ο παδέ. Και επίσης, άμα αγαπούσες τον Άρη, δεν θα έκανες το Super 3 πιο μεγάλο από την ομάδα. Και εσύ άμα αγαπούσες τον ΠΑΟΚ, δεν θα βάζεις τους κομμουνιστές, τους μαύρους, τους Αλβανούς, να μαλώνετε εκεί στη θύρα 4. Ο βελονιστής είναι εκεί. Εδώ είναι. Παρακαλώ. Υπάρχει, μπορούμε με βελονισμό να αφαιρέσουμε την οπαδικότητά μας που είναι βαρύς εθισμός? Ναι, να μείνουμε άνεργοι εμείς, ναι. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είσαι τη βαριά στέλνια. Είναι λίγο ανοιχτό. Ναι, ναι. Ποιο ρε ραπ 3-0 ο ΠΑΟΚ, τον Πλατανιά. Από πού και ως πού, πες μου ποιος θα βάλει τα γκολ. Και εδώ γελάνε. Τρία γκολ ολόκληρα, ποιος θα βάλει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Ένα αν το βάλουμε και μη φάμε κανένα τον Πλατανιά. Πες με εσύ την ομάδα που το κατεβάζουμε τώρα, ποιος θα βάλει τρία γκολ. Πες μου ονόματα. Ένα ο Πέλκας, ένα ο Λιμνιός και ένα ο Μαουρίσιο. Λιμνιός θα βάλει γκολ. Ο Μαουρίσιο επειδή έβαλε δύο γκολάκια, δηλαδή με αυτούς πας και θα βάλεις και τρία με αυτούς εδώ. Μάλιστα. Πόσο κοστίζουν όλοι αυτοί? Εγώ ελπίζω ένα γκολ στον Πέλκα για να μην φάω από τον Πλατανιά. Πάνω από ένα γκολ δεν βάζω. Θα το θυμάσαι, εδώ είμαστε. Εντάξει. Κατεβάζουμε ομάδα, ούτε ο Μάκ είναι μέσα. Ούτε πήγε ο Βετσέγης, πάλι με τον Κουρού. Ενώ ο Μακ που ήταν μέσα, τους έχει διαλύσει όλοι. Μπορεί να σου παίξει, πετάξει τον κολάκι και θα σου ξεκλειδώσει το αυτό. Και ο Πέλκας μπορεί να ξεκλειδώσει. Τον Πέλκα. Αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν δικάζουμε οπαδούς που είναι καημένοι. Καημένοι είναι. Καημένοι. Καθόλου καημένοι δεν είναι. Τα Χριστούγεννα δικάζεις που είναι και επίκαιρα.
Αυτό. Έφυγες. Τελευταίος για σήμερα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Ναι. Είσαι δημοσιογράφος ή παρουσιαστής? Είμαι παρουσιαστής. Ακριβώς. Γιατί δεν έχεις μιλήσει καθόλου για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού γενικά? Δεν το είδα. Δεν το είδες. Σε ακούω 2 ώρες να πούμε, σε ακούω συνέχεια μάλλον. Δεν έχεις μιλήσει καθόλου για κάποιο σωματείο της Αθήνας. Ποιο? Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό γενικά. Ναι. Έχεις αναπτύξει μίλησα θέματα. Μίλησα για ΑΕΚ. Για Ολυμπιακό μίλησα. Δεν άκουσα. Δεν άκουσες από την αρχή. Λίγο μετά άκουσα. Για Παναθηναϊκό λοιπόν, δεν μίλησα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Δεν μίλησες καθόλου. Γιατί ήταν μια μεγάλη νίκη στην Ευρωλίγκα, την οποία θα έπρεπε να την πεις. Δεν πρέπει. Δεν συγκινούμε. Με τι συγκινείσαι? Με την μπάλα. Μόνο. Μόνο. Υπάρχει ποδόσφαιρο. Παγκοσμίως υπάρχει, ναι. Παγκοσμίως. Ελλαδικός. Υπάρχει ένα κακέκτυπο. Υπάρχει. Μάλιστα. Και ασχολείσαι με αυτό? Αφού ασχολούνται οι άλλοι, εγώ γιατί να μην ασχοληθώ. Σ' αρέσει? Κοίταξε, το ποδόσφαιρο μ' αρέσει και στην Αλάνα και στη γειτονιά και στα 5x5. Το μπάσκετ δεν μ' αρέσει. Μάλιστα. Δεν το κάνω δηλαδή για τον Παναθηναϊκό. Και ο Άρης να έπαιζε και ο ΠΑΟΚ δεν θα το βλέπα. Θα σου πω ψέματα. Δηλαδή αν έπαιζε box, πυγμαχία και τα λοιπά, θα πήγαινα να δω. Δηλαδή εγώ τα μόνα αθλήματα που βλέπω είναι πηγεία και ποδόσφαιρο. Δηλαδή τώρα πόλο που βάζει η ΕΡΤ, το γυρίζω, βλέπω τα shopping το μεσημέρι. Ναι. Κατάλαβες? Δεν το κάνω επειδή είναι ο Παναθηναϊκός, δεν θέλω να το πας στο σωματείο. Και εντάξει, μπράβο που κέρδισες, συγχαρητήρια. Αλλά δεν το είδα. Δηλαδή άμα είναι να δω το μπάσκετ και μια ταινία θρίλερ ή αστυνομική, θα δω το... Θα δεις θρίλερ. Μπορεί να δεις και κάποια ταινία του Αγγελόπουλου, ξέρω εγώ, μπορεί. Το Αγγελόπουλο δεν μπορώ, είναι αργός, δεν τον μπορώ. Τον Αγγελόπουλο είναι πολύ αργός, δεν τον μπορώ. Όχι, εννοώ ότι εάν υπάρχει μια ταινία του Αγγελόπουλου θα την προτιμήσει από το μπάσκετ, αυτό εννοώ. Εκεί μπορεί να προτιμήσω τον μπάσκετ, για να είμαι ειλικρινής. Μάλιστα. Λοιπόν... Πιο υποτονικό είναι το μπάσκετ, έχει suspense, αλλά δεν μ' αρέσει, δεν το ξέρω το άθλημα, δεν το αναλύω καλά, δεν έχω άποψη καλή, δεν έχω ιστορία. Δεν πειράζει, αυτό, εντάξει, ναι. Γίνονται αυτά ρε παιδί μου. Εντάξει. Κάτι τελευταίο. Τελευταίο, πες το γρήγορα για να πάμε στο τέλος, ναι. Μία τριαδούλα θέλω από σένα και δεν θέλω από τον κόκκινο, μπορείς να μου πεις? Έχεις το κουπόρι μπροστά σου? Ναι. Τα 3 τελευταία μάτς της Κυριακής. Τα ελληνικά Χ. Της Κυριακής Χ. Τα 3 τελευταία δηλαδή. Ποια είναι? Λαμία είναι. Ξάνθη είναι. Ξάνθη. Ξάνθη, Λαμία και ποιο είναι το άλλο? Και ένα ακόμα είναι. Ξάνθη, Λαμία και Τρίπολη νομίζω. Και η Τρίπολη Χ. Και τα παίζουμε 2-3. Δηλαδή και άμα χάσουμε τώρα πληρωθούμε πάλι αυτό. Ακριβώς. Εντάξει. Ωραία. Αυτό. Ευχαριστώ. Έγινε. Φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν είχε να κάνει το ότι δεν είδα τον μπάσκετ επειδή είναι ο Παναθηναϊκός. Τελικό κόρατς να παίζει ο Άρης ο ΠΑΟΚ, δεν θα το δω. Μα δεν μ' αρέσει. Επειδή δεν είμαι δημοσιογράφος. Χιλτίδη συνεχίζει. Και ευχαριστώ πολύ τον 700, τον Δημήτρη, το φίλο μου που στέλνει ένα πολύ ωραίο και έτσι πολύ γλυκό μήνυμα. Γιατρέ. Ωραία. Γρατεία 63, θα έρθω να με φτιάξει τον αυχένα γιατί. Στρες αυτό είναι, τι είναι? Ναι, είναι ένας παράγοντας που επιδεινώνει. Είμαι στρεσογόνος άνθρωπος. Είσαι. Ναι.